Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Τι τραγούδι σας λέμε καλημέρα σήμερα, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Πολύ πανηγύρι, σήμερα ξεκινήσαμε πανηγυρικά. Ξεκινάμε σήμερα, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον DRI, στο 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24. Υπέροχη μέρα σήμερα, πάρα πολύ ηλιόλουστη, πάρα πολύ χαρούμενη. Ελπίζουμε και η ζωή σας να κυλήσει έτσι όλο το υπόλοιπο. Και χωρίς αυταπάτες. Γιατί, να μην έχετε αυταπάτες. Ξέρω, γιατί, ξέρω που πας. Γιατί όταν είσαι 41-42 ετών, όπως ο κύριος Πρωθυπουργός, και έχεις αυταπάτες και ξαφνικά το συνειδητοποιείς ενώ είσαι Πρωθυπουργός, ένα θυματάκι όσο να είναι το έχετε. Οπότε χωρίς αυταπάτες, παιδιά. Δεν υπάρχει ό,τι είναι εγκαίρος. Αυταπάτες πότε έχουμε, είπαμε, όταν η Σούλα. Ναι, όταν η Σούλα νομίζει ότι την αγαπάει ο Παναγιώτης. Ή ότι την απατάει κιόλας. Ή σου μεταφέρω τώρα ένα κλίμα από το πανηγύρι που γίνεται στο Twitter, με αφορμή την δήλωση αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού, την Κυριακή το βράδυ, λίγο πριν την ψηφοφορία, στην κύρια ομιλία του στο Κοινοβούλιο, όπου ο άνθρωπος παραδέχθηκε. Λέει, εντάξει, είχαμε κάποιες αυταπάτες. Πώς κάνετε έτσι τώρα, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να είχαμε αυταπάτες. Μπορεί να ήμασταν αφελείς. Μπορεί. Θα μάθει κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα, ούτε κακό. Έτσι. Μέχρι να μάθει κιόλας, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν. Τι θα απομείνει μέχρι να μάθει. Είναι ένα σχολείο και για τον κύριο Τσίπρα αυτή. Και για την αριστερά γενικότερα. Είναι ένα σχολείο αυτή η ενασχόλησή του. Να μάθουν τα παιδιά εκεί. Φροντιστήριο είναι. Γιατί όχι. Εκπαίδευση είναι, σχολείο γιατί είναι, όχι. Να μάθουν. Δεν, υπάρχει, δεν εδώ, είναι κάτι εδώ, το. Εδώ, πειράματα εδώ, κάνουμε. Στην πλάτη δεν υπάρχει μας. Πρόβλημα. Εδώ βεβαίως. Στην πλάτη μας άνετα. Αλίμονο. Γι' αυτό δημιουργούνται και προκλήθηκαν και σεισμοί. Σεισμική δόνηση, Βασίλη μου, είχαμε χθες μεγέθους 3,8 μεγέθων βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγο πριν τις 8.30 έγινε αισθητό στην Αθήνα. Και το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στην Εύβοια. Κατάλαβες, γι' αυτό γίνονται και 3,8. Μικρός. Μικρούλης μόνο. Περιμένουμε τον επόμενο. Ναι. Μετά από τόσους δυνατούς σεισμούς που γίνονται τώρα, ένα 3,8, τι να μας κάνει. Μια πολύ ευχάριστη είδηση, το λέγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε, Αλεξία, μας έρχεται από το Άργος, όπου είχαμε χρυσό μετάλλιο για τη Μαρία Κουκουμέλο στο Άντερ 21 στο Τάικ Βοντό. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια στην Μαρία και στον γυμναστικό σύλλογο Τάικ Βοντό. Γυναίκες, παιδί μου, γυναίκες. Γυναίκες, τα λέει όλα. Συμμετείχε λοιπόν με δύο αθλητές ο γυμναστικός σύλλογος Τάικ Βοντό του Άργους, με τη Μαρία Κουκουμέλου στη κατηγορία μέχρι 62 κιλά και τον Ανδρέα Ψυχογιό στα μέχρι 68 κιλά. Είναι πάντα το πρωτάθλημα κάτω των 21. Η Μαρία Κουκουμέλου λοιπόν, κερδίζοντας 4 αγώνες, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο και ταυτόχρονα το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άντερ 21, που θα γίνει τον προσεχή Ιούλιο στο Γκρόζνη της Ρωσίας. Ο προπονητής της αθλήτριας δήλωσε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κουκουμέλου είχε συνεχείς τραυματισμούς στους 2 τελευταίους μήνες και μόλις την παραμονή των αγώνων πήρε το OK από τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας να συμμετέχει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας, Ιωάννη Κομνηνό και Δήμα Δημήτρη, για την σημαντική τους βοήθεια, καθώς και τον καθηγητή ΤΕΦΑ Τρικάλων, κύριο Σαρογλάκη Γεώργιο, για την επιστημονική του στήριξη. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια στην Μαρία Κουκουμέλου. Μπράβο και της. Με το καλό και στο Γκρόζνη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιούλιο στη Ρωσία. Ωστόσο, Βασίλη, να πούμε ότι δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν τα παιδάκια εχθές τα σχολεία τους. Την Παρασκευή θα έχουμε την τριώρη στάση εργασίας των δασκάλων. Οι τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού ωραρίου και τρεις του απογευματινού, δηλαδή 11.30 με 2 και 2 μέχρι τη λήξη, προκειμένου να συγκεντρωθούν στη μία στο Υπουργείο Παιδείας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πιστεί στην υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και της Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και της κυβέρνησης, έχει αποφασίσει να διαλύσει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για χτυπήματα στην ειδική αγωγή και την ενισχυτική διδασκαλία και έμεσα κατάργηση του σημερινού ολοήμερου σχολείου. Φυσικά, οι πολυθρύλητοι 20.000 διορισμοί του κυρίου Φίλη ήταν μία απάτη, αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Ντέμος.
ούτε καν οι υπεσχημένες οργανικές θέσεις για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων έχουν μέχρι σήμερα δοθεί, αναφέρουν μεταξύ άλλων και απαιτούν την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών τώρα, την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για το φερόμενο ως ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου, την απόσταση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα νηπιαγωγεία, την απόδοση των οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ο Άνθιμος. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονικής. Ναι, για τον κύριο Φίλη. Τι είπε? Να σαπίσει το χέρι του Φίλη για αυτά που υπογράφει, να καταργήσει τα θρησκευτικά των παιδιών από τα σχολεία. Έτσι. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ή ο Αμβρόσιος. Ο Αμβρόσιος, συγγνώμη. Ναι, ο Αμβρόσιος των Καλαβρίτων. Ο Αμβρόσιος, ναι. Βέβαια, αντέδρασε ο κύριος Φίλης, είπε ότι δεν μπορεί άνθρωπος της Εκκλησίας να μιλάει με τέτοια λόγια και να βάζει την Εκκλησία σε περιπέτειες. Όμως ο κύριος Φίλης. Να προσέχει και λίγο. Νομίζω ότι είναι και θέμα επιλογής. Ο κύριος Φίλης, λέγαμε χτες για υπερφύαλες δηλώσεις και γενικά παρουσία με αφορμή αυτό που είχες πει για την κυρία Βούλτεψη που είπε στον κύριο Καμένο. Πώς το είπε, πάνω γύρισε από τον πόλεμο κτλ. Τι έγινε, ρε, εσύ πάνω γύρισε από τον πόλεμο? Είναι κάποιοι άνθρωποι, εδώ έχει την ευθύνη ο κύριος Τσίπρας. Διότι είναι κάποιοι άνθρωποι, ειδικά σε τόσο λεπτά υπουργεία. Εγώ δεν λέω ότι το θέλει ο κύριος Φίλης. Θα είμαι εντελώς καλοπροαίρετος. Προκαλούν. Πώς το έπαθε? Όχι, πιάνω δηλαδή, το βλέπω, δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες να θέλει να προκαλέσει. Προκαλεί όμως, γενικότερα να θες, από την όλη του παρουσία μέχρι το πώς, τις δηλώσεις που έχει κάνει, τις εξαιρετικά ατυχείς δηλώσεις, εγώ το βλέπω καλοπορέτα και λέω ότι δεν το κάνει επίτηδες. Του βγαίνει όμως αυτό το θέμα. Και βλέπεις τώρα ότι και εκπαιδευτικοί, ακούσαμε χθες τον κύριο Ντέμο τι μας είπε, ότι δεν μας πείθει, μας λέει ψέματα για περί 20.000 διορισμών κτλ. Στο χώρο της εκπαίδευσης. Και άνθρωποι που κακά τα ψέματα σε σημαντικό κομμάτι, δεν λέω προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι φιλικά κατά κάποιο τρόπο προσκύμενοι και προς στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και βλέπεις αντιδράσεις. Θέλω να πω ότι έχει ένα. Γενικά το όλο, αν θες, φαίνεσθε και πράτην του κυρίου Φίλη, έχει προχωρήσει σε σειρά αποδοκιμασιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων, τον κύριο Αμβρόσιο. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι ο φανατισμός δεν κάνει καλό. Και στον χώρο της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και στον χώρο της Εκκλησίας δεν ήταν κάνει πολύ καλό. Βαρύ, έτσι, μεγάλη Παρασκευή τώρα. Νομίζω ότι, βέβαια, καλό είναι να έχουν την ελευθερία της γνώμης τους και να την εκφέρουν και φυσικά και οι ιεράρχες, αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι μια μετριοπάθεια γενικότερη χρειάζεται. Γιατί είναι ειδικός, αν θες, και ο ρόλος της Εκκλησίας. Πάση περιπτώσει, νομίζω γενικά ότι ο θρησκευτικός φανατισμός, αλλά και γενικότερα ο φανατισμός, ειδικά αυτές τις περιόδους. Η Εκκλησία αλλού φαίνεται, Βασίλη μου. Ναι. Η Εκκλησία φαίνεται στο πώς βοηθάει τους χριστιανούς. Όπως η Εκκλησία της Κύπρου βοήθησε τους Κύπριους στο μεγάλο θέμα που είχαν κι αυτοί. Και βγήκαν αμέσως μπροστά και είπαν: «Εμείς θα ξεχρεώσουμε τη χώρα μας». Λοιπόν, και η Ελλαδική Εκκλησία βοηθάει. Ναι. Μέσα από δομές βοηθάει. Τώρα, αν θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο, αν αυτό δηλαδή από τα συμφραζόμενα βγαίνει. Λοιπόν, δεν θα είναι το άλλο το κομμάτι. Κεφαλό, δεν θα το είναι άλλο κομμάτι. Θα δημιουργήσω πολλούς εχθρούς. Λοιπόν, είναι άλλο κομμάτι. Αύριο το απόγευμα στις 6, η ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Αργολίδας και το Επιμελητήριο Αργολίδας έχουν μία πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση που συνδιοργανώνουν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Με θέμα μαθητεία, τάσεις και προοπτικές ωφέλη για τις επιχειρήσεις και τους νέους. Αυτή η ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί, λοιπόν, είπαμε, αύριο στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, στις 6 το απόγευμα, Τετάρτη 11 Μαΐου. Ναι, τους νέους τώρα που γίνεται αυτή η μερίδα στο Επιμελητήριο. Να τους πούμε πώς να φύγουν. Θα τους πούμε πώς, πρόσεξε, πώς θα ανοίξουν επιχειρήσεις. Θα τους βοηθήσουμε, άντε και τις ανοίξαν αυτές τις έρμες τις επιχειρήσεις. Για να φορολογηθούν με 65%. Για να φορολογηθούν λοιπόν με 65%, για να μην έχουν ασφαλιστική ανταπόδοση ουσιαστικά καμία σε βάθος χρόνου, να μην ξέρουν τι θα πληρώσουν. Να έχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό φορολόγησης, όπως λες, και κάποια στιγμή να τους πούμε ότι πηγαίνετε εδώ. Έχει γειτονικές χώρες και δοκιμάστε καλύτερα. Είχα μια συζήτηση με γνωστούς επαγγελματίες, οι οποίοι δεν πίστευαν αυτό που τους έλεγα, αλλά στην πράξη τελικά είναι έτσι. Όταν νοικιάζουμε ένα κατάστημα για να ανοίξουμε μια επιχείρηση, έχει ένα α ενίκιο. Το α αυτό ενίκιο
Για να λειτουργήσει μια επιχείρηση είναι επί έξι, Βασίλη. Επί έξι φορές επάνω για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν μιλάμε για να βγάζει χρήματα και να βάζει στην άκρη ή να ζει. Όχι. Είναι το εξαπλάσιο του ενοικίου κάθε φορά. Mm-hmm. Άμα το βάλουν κάτω με χαρτί και μολύβι, πραγματικά έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε τη Μελισσινό Security. Σας είχαμε πει ότι από χθες ότι θα σας πούμε και λίγα λόγια για την εταιρεία. Έχουμε αρκετό καιρό να το κάνουμε. Η Μελισσινό Security, λοιπόν, είναι μια εταιρεία από την Τρίπολη που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι άμεση η επέμβασή της και θα πούμε μερικά από τα στοιχεία της. Αναλαμβάνει λοιπόν φύλαξη εγκαταστάσεων. Προτεραιότητα της Μελισσινός Security είναι εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους. Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται εξονυχιστικά από τη Μελισσινός και το πλάνο ασφάλειας που καταρτίζεται απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου. Το προσωπικό της Μελισσινός εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου σε ασφάλεια. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη. Ασφάλεια εκδηλώσεων μεγάλου πλήθους. Η Μελισσινός Security ανέλαβε με επιτυχία τη διεξαγωγή πολλαπλών σημαντικών εκδηλώσεων, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων σε στενή συνεργασία με τους διοργανωτές. Η Μελισσινός σχεδιάζει το πλάνο της ασφάλειας στο χώρο της συγκέντρωσης όχι μόνο των παραγόντων αλλά και των θεατών. Τρίτον, οι υπερυπολιές πατρόλ γίνονται από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί από οχήματα της εταιρείας, τα οποία διαθέτουν φάρο και το σήμα της εταιρείας με φυλακές που ελέγχουν σε άτακτα χρονικά διαστήματα τους χώρους. Με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου QR Code, φτιαγμένο από τους τεχνικούς εταιρείας, τόσο στις περιπολίες πατρόλ, όσο και στις πεζές περιπολίες με κινητά και GPS τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιείται η ακριβή πορεία του φύλακα, όπως και το πόσες φορές και τι ώρα πέρασε από τα σημεία ελέγχου QR Code που έχουν οριστεί από τον πελάτη. Μέσω του συστήματος που δημιούργησε η εταιρεία και με τη χορήγηση από την εταιρεία προσωπικών κωδικών, μπορεί να παρακολουθεί και ο πελάτης online της περιπολίας των τελευταίων 48 ώρων. Επιπλέον, κάθε μήνα από το γραφείο στέλνονται σε mail του πελάτη αναλυτική κατάσταση περιπολιών του προηγούμενου μήνα. Και επίσης, η Μελισσινός Security αναλαμβάνει την άμεση επέμβαση, διαθέτει οχήματα που επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις συναγερμών. Η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης καλύπτει καθημερινά από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της επόμενης και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των Αργιών. Να πούμε επίση ότι η Μελισσινός Security Βασίλη είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με στόχο την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών και φυσικά είναι πιστοποιημένη με 4 με 5 ISO από ό,τι βλέπω εδώ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Μελισσινός Security και τέλος να πούμε ότι η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής και επαγγελματικής ευθύνης σε ανώτατο όριο ευθύνης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό είναι λοιπόν για όσους θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους ή τις εκδηλώσεις τους ή γενικότερα τους χώρους τους επαγγελματικούς ή τα σπίτια τους να απευθυνθούν στη Μελισσινός Security. Θεωρούμε ότι είναι η πλέον πιο αρμόδια, πιο υπεύθυνη εταιρεία για τη φύλαξη της περιουσίας μας. Να ευχαριστήσουμε τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, το Αυτό που έλειπε στην Οδό Δαναού στο Άργος, το 360 Cafe Wine Bar. Χθες έγινε ένα εξαιρετικό πάρτι, Βασίλη, από τους ανθρώπους του 360 προς τα πρόσωπα και όλους αυτούς που βρίσκονται στα σκάφη, στο τίτλο Mediterranean Yacht Show. Σήμερα νομίζω το πάρτι θα μεταφερθεί στο Ρώσο Cafe Wine Bar. Να ευχαριστήσουμε το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκος. Στα είπα όλα. Όλα. Πάμε τραγουδάκι. Πάμε ένα τραγουδάκι για να πάμε και μια βόλτα μέχρι την πρωτεύουσα. Έλα, έλα, ο Μάκης θα περιμένει, πώς και πώς. Τα καλοκαίρια λοιπόν εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλους μας πιάνει μια τρέλα γενικότερα σιγά σιγά. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάκη τον Τουμάση από την πρωτεύουσα. Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Λέγαμε πριν με την Αλεξία, κουβεντιάζαμε στο διάλειμμα. Είχαμε μια απορία, Μάκη. Ενδεχομένως εσύ, επειδή είσαι στα του κοινοβουλίου, να μπορείς να μας διαφωτίσεις περισσότερο. Ακούμε συνεχώς ότι αυξάνονται οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών για χρέη είτε προς τους δήμους, είτε κυρίως γενικότερα στο δημόσιο, στην εφορία, σε ταμεία κτλ.
Για παράδειγμα, αν εγώ χρωστάω 15.000 ευρώ στην εφορία και έχω τραπεζικό λογαριασμό, ειδικά από ένα ποσό και πάνω, νομίζω από τα 1.000 ευρώ πόσο είναι, ό,τι υπάρχει κατάσχεται. Εννοείται. Από μισθό και μισθοδοσία να είναι, όταν είναι από ένα ποσό και πάνω, δηλαδή ακόμη και να φαίνεται ως μισθοδοσία, κατάσχεται. Αν τα οφείλει, κακούργα τύχη. Κακούργα τύχη, λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω, οι 300 εκεί εθνοπατέρες που με την ψήφο του λαού βεβαίως έχουν τοποθετηθεί στο κοινοβούλιο, αμείβονται προφανώς, παίρνουν κάποια χρήματα σε κάποιους λογαριασμούς που έχουν κτλ. Μέσω της Εθνικής Τράπεζας και όλα αυτά. Τυχόν οφειλές που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι και αυτοί, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν κάποιες οφειλές, υποθέτω, ή κάτι. Ενδεχομένως να είχαν κάτι ανοιχτά επαγγελματικά θέματα. Ναι, κάποια θέματα επαγγελματικά, ναι, ή να υπάρχουν κάποιες οφειλές από κάποιους φόρους κτλ. Ναι. Γίνονται κατασχέσεις αυτούς τους λογαριασμούς των βουλευτών. Γίνεται και εννοείται ότι δεν έχουν οφειλές. Πείτε ότι δεν έχουν οφειλές. Άλλωστε, γίνονται κατασχέσεις εκεί σε αυτούς τους λογαριασμούς. Αν έχουν οφειλές κάποιοι, γίνονται κατασχέσεις. Πρώτα απ' όλα, αν προσπαθήσεις να έχεις ως βουλευτής, είναι πολύ δύσκολο, γιατί με 5.705 ευρώ παίρνεις το μήνα, συν το επίδομα οργάνωσης γραφείου, συν την οικογενειακή παροχή, συν τα έξοδα κίνησης, συν τις επιτροπές. Καλά, βέβαια, όλα αυτά. 300 είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει. Δηλαδή, όσο και να προσπαθεί. Όχι, λέω άλογο τώρα. Εγώ εκλέγομαι βουλευτής αύριο το πρωί και έχω χρέη παλιά από δικές μου υποχρεώσεις 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει. Θα μου τα κρατήσουν στη μισθοδοσία μου. Όχι, δεν θα τα πληρώσεις, αλλά έχεις το ακαταδίωκτο όμως. Μάλιστα. Έχεις το ακαταδίωκτο. Δεν μπορεί να τα ψάξεις και να στα πάρει ο πολίτης. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει την αξία το να λοιπόν, το πούμε. Λοιπόν. Πάμε για βουλευτές. Τελείως. Λοιπόν, πάρα το ραδιόφωνο ωραία. Αλλάζει μορφή. Αυτό το μικρόφωνο πλέον θα χρησιμοποιείται για να ανεβάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κόψουμε δίπλα μας. Μάκη, το Eurogroup δεν είχαμε λευκό καπνό. Τι νέα μας φέρνεις από την πρωτεύουσα? Νομίζω ότι αν γίνει μια σχετικά προσεκτική ανάγνωση της ανακοίνωσης και των δηλώσεων που έχουν γίνει, δεν επέπονται και τόσο μεγάλοι πανηγυρισμοί, καθώς επί της ουσίας επιβλήθηκε πάλι η γραμμή του Σόιμπλε και καμία απόφαση οριστική και ουσιαστική πριν από το 2018. Αυτό γιατί πολλοί σπέβδουν να ξεφυσίσουν ανακουφισμένοι κτλ. Αποκαλύπτεται όμως ότι αν το Μάιο του 2017, τον επόμενο Μάιο, σε 11 μήνες, που θα γίνει ο πρώτος έλεγχος, διαπιστωθεί εκτοχιασμός και θα ενεργοποιηθούν άμεσα νέα μέτρα και περικοπές που θα θεωρούνται προσωρινού χαρακτήρα και θα εφαρμοστούν μόνιμου χαρακτήρα πλέον, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στο σκέλος των εσόδων, και αυτό σημαίνει απλά νέες αυξήσεις φόρων. Βέβαια, δεν υπάρχει λόγος να τα κρύβουμε αυτά και ας γινόμαστε αντιπαθείς. Υποχωρήσαμε τελικά στις πιέσεις των δανειστών και δώσαμε τον αυτόματο κόφτη, όπως λένε, τη δυνατότητα περικοπής μισθών και συντάξεων του δημοσίου, μόλις οι δανειστές κρίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και έχουμε απόκληση από αυτά που πρέπει να δίνουμε. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες μέρες όλες τις εκκρεμότητες σε σχέση με το πακέτο των μέτρων των 5,5 δις και να νομοθετήσει και τον έκτακτο μηχανισμό, τον κόφτη δηλαδή, για τη λήψη μέτρων για κάθε φορά που θα καταγράφεται απόκληση. Σε αντάλλαγμα, πήραμε κάποιες υποσχέσεις ότι θα κλείσει σύντομα και θετικά η αξιολόγηση, ίσως στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, 24 Μαΐου, και ότι θα υπάρχει ελάφρυνση του χρέους, αλλά μετά τη λήξη του προγράμματος, είτε το 2018 ή στις αρχές του 2019. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε χθες τηλεφωνικώς τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους οποίους εκτέφρασε αισιοδοξία για την τελική συμφωνία που θα έρθει το Eurogroup της 24 Μαΐου, ενώ σήμερα στις 1 έχει συγκαλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις πηγές από τα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός, επικοινωνώντας με Νέα Δημοκρατία, με τους ηγέτες Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών και ΚΚΕ, εξέφρασε την άποψη ότι η αξιολόγηση έκτηκε ουσιαστικά και κάτι που αναμένει να επισημοποιηθεί στο Eurogroup της 24 Μαΐου, όπως είπαμε, ενώ δεν έχει δεχθεί να ενημερώσει τον Νίκο Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής, σχολιάζοντας πως βρίσκεται λόγω των θέσεών του σε καραντίνα από Έλληνες και Ευρωπαίους, λέγοντας συγκεκριμένα πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πως είναι στη διάθεση όλων των άλλων πολιτικών αρχηγών, αν θέλουν να συναντηθούν για περιττέρω ενημέρωση μαζί. Σήμερα λοιπόν έχουμε και αντιπροσωπεία, αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ που θα συναντηθεί με τον κύριο Τσακαλώτο για να μάθει λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Και η πρόταση να περικοπούν αυτομάτως μισθοί και συντάξεις εφόσον η Αθήνα δεν πιάσει τους στόχους, την έχει καταθέσει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, στην επιστολή που έστειλε στους ομολόγους του την Κυριακή. Και αξίζει να πούμε ότι στην ανακοίνωση το Eurogroup περιλαμβάνει μεταρρύθμιση μισθών δημοσίου όπως και του ΦΠΑ, τις προαπαιτούμενες δράσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Μάκη, το τελευταίο διάστημα είχαμε ακούσει από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τη Νέα Δημοκρατία, ότι υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ένας εκλογικός συναγερμός, ότι το πράγμα θα πάει σε εκλογές, ότι να έχουμε εκλογική ετοιμότητα, να ετοιμαστείτε στις περιφέρειες κτλ. Κτλ. Ποια είναι τώρα η αίσθησή σου και τι βλέπεις μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού και το φορολογικού που έρχεται το επόμενο διάστημα? Έχουν πέσει οι τόνοι εκεί ή εξακολουθεί η αντιπολίτευση να κινείται σε προεκλογικό χρόνο? Εντύπωση ότι αυτό γίνεται περισσότερο για να περιφερωθεί η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και η μεταξύ των βουλευτών έτσι συγκροτημένη ομαδοποίηση. Και να μην έχουμε αποκτήσεις. Αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον κάποιος λόγος για εκλογές. Γιατί να γίνουν εκλογές? Υπάρχει κανένας λόγος? Οπότε απλώς περιφρουρεί την ενότητα του το κάθε κόμμα. Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ρε παιδιά. Ναι. Και να σου ευχηθούμε, δεν ξέρω, αν ποτέ σκεφτείς να κατέλθεις στον Στίβο, στην κεντρική πολιτική σκηνή για βουλευτής, να ξέρουν λοιπόν και οι φίλοι που μας ακούν ότι θα έχουν το ακαταδίωκτο, αν έχουν και το ακατάσχετο, αν έχουν τίποτα χρέη στις εφορίες. Δεν το βλέπω γιατί δεν αντέχω το και... Τι δεν αντέχεις, το ξύλο? Τις ντομάτες, τα αυγά. Είχαμε και κάτι αυγά, δεν το πούμε αυτό, με τα αυγά που πέταξαν στον κύριο Καμένο. Αυτά έπεσαν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2015 στην ΚΟ, αυτά λες. Ναι. Όταν είχε πάει να δει εκεί τους χώρους. Ναι. Και δεν φόραγε και στολή παραλλαγής εκεί, νομίζω, ήταν με κουστούμι. Κρίμα όμως να συμβαίνουν και αυτές οι ακρότητες. Ευχαριστούμε κρίμα. Πάρα πολύ, Μάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Όταν ακούς, δεν ξέρω εσύ τώρα θα με κροϊδεύεις, όταν ακούς Σάκη Ρουβά, είμαι Ρουβίτσα, τέλος. Λοιπόν, όταν ακούς Σάκη Ρουβά, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ανεβαίνει ξέρω λίγο η διάθεση του κόσμου. Έχει άστρο αυτός ο άνθρωπος? Άστρο σίγουρα έχει. Μη γελάς. Όχι, είπα με κροϊδεύεις. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών του Τολού, ο κύριος Γιάννης Γεωργιδάκης. Κύριε Γεωργιδάκη, καλή σας ημέρα. Να δούμε τι άστρο έχετε εσείς, κύριε Γεωργιδάκη. Να δούμε τι άστρα, ναι, ακριβώς. Τα αστέρια, μάλλον, που έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Φαίνεται πως έχει βάλει στο μάτι η συγκυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν έντονες αντιδράσεις για την επιβολή του λεγόμενου ειδικού τέλους διανυκτέρευσης, που σχεδιάζει να επιβάλλει το οικονομικό επιτελείο της συγκυβέρνησης. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργιδάκη, αναμένεται να ψηφιστεί στο επόμενο πακέτο τις αμέσως επόμενες ημέρες στο Κοινοβούλιο. Τι γίνεται ακριβώς με αυτό το θέμα, κύριε Γεωργιδάκη? Δυστυχώς, ενώ είχε συζητηθεί και είχαμε εξηγήσει ότι αυτός ο φόρος είναι εντελώς αντιαναπτυξιακός και αδιανόητος. Ναι. Με δεδομένο ότι τουριστικές επιχειρήσεις πληρώνουν ήδη φόρο το 0,5 τέλος παρεπιδημούντων σε αυτό το θέμα, έρχονται τώρα να εντάξουν ξανά την μάλλον ελλείψη χρημάτων στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο θα είναι ουσιαστικά φόπλακα του ελληνικού τουρισμού. Θέλω να σημειώσουμε ότι ήδη ψηφίστηκε η αυτοία που επηρεάζει τις τουριστικές. Λίγο πιο δυνατά μιλήστε μας, κύριε Γεωργιδάκη. Ναι, επηρεάζει αυτό τις τουριστικές επιχειρήσεις, το 23 στο 24, διότι επηρεάζει την εστίαση. Και στα καταλήμματα, αλλά και στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν αυξήσει στο τελευταίο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, το ΦΠΑ, από 6,5 στο 13 και το 13 στο 23. Τώρα το πάμε στο 24. Έχουμε με τον ένφια που ξέρετε, οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν πάρα πολλά τετραγωνικά. Δηλαδή, ουσιαστικά ενίκιο, το
κράτους για τις επιχειρήσεις. Ναι. Τώρα έχουμε και το τέλος, το ειδικό τέλος του διενεκτέρευσης, στο οποίο υφίσταται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν υφίσταται το τέλος παρεπιδημούντων. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε και τα δύο, θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μάλιστα. Και για να καταλάβει ο ακροατής γιατί μιλάμε. Αν θα μπει, ας πούμε, σε κάποια ιστοσελίδα όπως είναι η booking.com ή άλλη ιντερνετική, θα δει τα λίματα στο τελό, ας πούμε, που έχουν γύρω στα 40-45 ευρώ την ημέρα με το πρωινό. Δύο αστέρων. Ναι. Αυτομάτως η τιμή, θα πρέπει να πάει, επειδή λένε ένα ευρώ το αστέρι, αυτό είναι το σύνθημά τους, ναι, ναι. Θα πάνε συν 2 ευρώ την ημέρα. Και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι ένα δωμάτιο ή ένα κλίνι, που αυτό που γνωρίζουμε εμείς ότι θα είναι ανακλίνει, άρα μπορεί να πάει στα 4 ευρώ ένα μέρα, θα είναι φόρος. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση αυτομάτως πάνω από 10%, το οποίο ποιος θα την απορροφήσει, ο πελάτης. Ο πελάτης δεν μπορεί να πληρώσει. Πληρώνει 40 και 45 ευρώ και ακόμα χάει. Πώς θα πληρώσει την. Οι tour operator, πολύ σου το πούμε, θα μας πούνε κάτι ό,τι θέλετε, απλώς δεν θα έρθουμε το χρόνο στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μέτρο προσανατολίζουν να το υιοθετήσουν από πρώτο. Το 2017, σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και το 2017 το πιο πιθανό είναι να μην ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση. Όχι γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν, όχι γιατί θέλουν να είμαστε αντιδραστικοί, απλώς γιατί δεν θα έχουμε συμβόλαια. Και προφανώς θα είστε μία ανταγωνιστική με τις τιμές που όπως θα έχουν διαμορφωθεί. Και απ' την άλλη, στην ανακοίνωση που δώσατε στη δημοσιότητα, από κοινού με την Ένωση Ξενοδόχων Πρωτοχελίου και Ερμιονίδας, κύριε Γεωργιδάκη, κάνετε λόγο για την ύπαρξη μιας παντελώς ανεξέλεγκτης και ανθούσας παραοικονομίας, διαβάζω απόσπασμα από την ανακοίνωση, καταλυμάτων ιδιωτών που τελεί υποφορολογικό και λειτουργικό απειρόβλητο. Και κατά κάποιο τρόπο με αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση, αυτοί στην ουσία ευνοούνται, ο ανταγωνισμός, ο αθέμητος ανταγωνισμός. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Θέλω να σας πω κάτι. Κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια λέει ότι θα φτιάξει τη φοροδιαφυγή κτλ. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε να γίνεται ότι αυτοί που φοροδιαφεύγουν θα διαφεύγουν με μεγαλύτερο ρυθμό και αυτοί που πληρώνουμε περισσότερα. Δηλαδή είναι απίστευτο το γεγονός ότι όλο στα λόγια είναι και στην πράξη ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από την περιοχή μας. Ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι αυτό που, για το μιλάμε. Μιλάμε για πολύ μικρά καταλήμματα των 2-3 δωματίων, ναι. Τα οποία τώρα πλέον με μια έναρξη στην εφορία μπορούν να τα νοικιάσουν σε ιδιώτες, μέσα στους, οι οποίοι όμως είναι μετά υποχρεωμένοι να δηλώσουν το εισόδημα αυτό στη φορολογική τους δήλωση. Χωρίς να έχουν καμία άδεια από τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού, απλώς να δηλώσουν το εισόδημα το οποίο εισέπραξαν. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πληρωθούν μετρικά, δεν το δηλώνουν καθόλου και τελειώνει το παραμύθι. Που είναι η πρακτική σε όλες αυτές τις, στις πιο πολλές επιχειρήσεις από αυτές. Ναι. Ιδιώτες από αυτούς. Μάλιστα. Άρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πρόβλημα να πει 35 ευρώ την ημέρα, όσο δεν πληρώνει καθόλου φόρους, δεν έχει να χάσει τίποτα. Η περιοχή σας... Πελάτη από μια επιχείρηση, ναι. Η οποία θα πλήρωνε φόρους, δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί, γιατί θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο δωμάτιο πλέον 45 ευρώ, 10 ευρώ παραπάνω ή ίσως και παραπάνω για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος της στο κράτος. Αντίστοιχη ανακοίνωση, να πούμε, βγήκε και γενικότερα από τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Το τολό, ειδικότερα ο Δήμος Ναυπλίων στο σύνολό του, έχει ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην τουριστική οικονομία. Ειδικότερα το τολό σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει κυβερνητικός βουλευτής εδώ στην Αργολίδα, ο κύριος Γκιόλας, ο οποίος ψήφισε το φορολογικό νομοσχέδιο και από ό,τι φαίνεται θα ψηφίσει και το φορολογικό, αυτό που θα φέρει από 1η-1η του 2017. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποια συνάντηση, βέβαια η επιστολή που βγάλατε απευθύνεται στους βουλευτές της Αργολίδας, στο επιμελητήριο και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχαν παρόλα επαφή, αυτά, καταρχήν. Είχατε κάποια επαφή με τον κύριο Γκιόλα, να το πείτε, τι κάνεις εδώ, μην το ψηφίσει αυτό το πράγμα, καταστρεφόμαστε, πεθαίνουμε. Είχατε κάποια επαφή, επιδιώξατε να έχετε από κοντά μια επαφή με τον κυβερνητικό βουλευτή? Επειδή εμείς λέμε προς όλους τους βουλευτές για να γνωρίζουν εγγράφη. Βέβαια και προφορικά έχουμε ενημερώσει για αυτό το πρόβλημα. Αυτά τα προβλήματα, ξέρετε, είναι γνωστά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν. Απλώς υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες προφανώς για όλους. Ναι. Βάζουν στην άκρη την καθημερινότητα και την πρακτικότητα. Μέχρι να βρούμε όμως την καθημερινότητα και την πρακτικότητα, απλώς εμείς δεν θα υπάρχουμε. Μάλιστα. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή,
ουσιαστικά θα επιβραβεύσουν τους φοροφυγάδες. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Οι σωστές επιχειρήσεις θα κλείσουν. Mm-hmm. Εάν αυτό είναι επιχειρήσεις, ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα γι' αυτό. Κύριε Γεωργιδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρουμε ότι είστε και στον δρόμο. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπορέσαμε και μιλήσαμε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Για το καλό της Αργολίδας να μην γίνει. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Το είχαμε πει όταν είχε έρθει ο κ. Γεωργιδάκης αυτό με τα αστέρια. Είδες, το διάβαζα εκείνη την ώρα και δεν μου δώσατε και πολύ σημασία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είδες... Το ξεφρονίσανε τελικά. Τελικά. Ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί θα αναγκαστούν, δεν γίνεται να μην μετακυλιστεί στον πελάτη. Θα γίνει η χώρα και οι προορισμοί, οι δικοί μας. Μιλάμε τώρα για τους δικούς μας, δεν το βλέπουμε τοπικιστικά. Για όλη την Ελλάδα είναι. Όχι, δεν είναι. Απλά λέμε τώρα για το Τολό, για παράδειγμα, ή για την Ερμιονίδα που βγάλαμε, την ανακοίνωση, οι άνθρωποι που βγάλανε οι ξενοδόχοι της Ερμιονίδας, του Πορτοχελίου. Θα γίνουν λοιπόν, θα καταστούν αυτοί οι προορισμοί, από τη στιγμή που θα ανέβουν οι τιμές, λιγότερο ελκυστικοί και ανταγωνιστικοί. Έτσι είναι. Και την ίδια ώρα, όσοι μπορούν, γιατί στην ανακοίνωση επισημαίνουν αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μια παραοικονομία καταλυμάτων, όσοι βάζουν λοιπόν και μέσω του διαδικτύου τώρα που γίνεται αυτό, σε διάφορα site τέλος πάντων που μπαίνουν, έχεις ένα διαμέρισμα, μπορείς να το νοικιάσεις για παράδειγμα. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ο οποίος για την ώρα δεν έχει ελεγχθεί στο βαθμό που θα ήθελαν και οι ξενοδόχοι να ελεγχθεί. Ακριβώς. Και μπαίνει λοιπόν στα αστέρια, εκεί που είναι εύκολο να το πιάσουν αμέσως. Και οι άνθρωποι, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα βιώσουν έναν εφιάλτη. Θα βιώσουν ωραία όνειρα, λοιπόν. Και να πάμε, Βασίλη μου, σε μία ενημέρωση που έχουμε από το ΙΚΤΕΟ Ανατολικής Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραντήλης. Αφορά τους δήμους Αγκιστρίου, Έγινας, Κυθήρων, Πόρους, Πετσών, Τριζινίας και Ίδρας. Η διορία έως και 30 Ιουνίου του 2016 για όλα τα επιβατικά γεωταχή και τα φορτηγά γεωταχή έως 3,5 τόνους που ταξινομήθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2005 και στην άδεια κυκλοφορία τους αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιους από τους δήμους Αγκιστρίου, Έγινας, Κυθήρων, Πόρους, Πετσών, Τριζινίας και Ίδρας. Έχουν διορία λοιπόν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2016. Και να πούμε, Βασίλη μου, ότι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τεχνικό έλεγχο τα οχήματά τους και αυτό το γνωρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Υπάρχουν όμως και δύο κατηγορίες οχημάτων για τα οποία οι κάτοχοί τους δεν έχουν την υποχρέωση να περνούν κταίο. Πρόκειται για τις μοτοσυκλέτες τύπου γουρούνας, αλλά και για τα τρίκυκλα, όπως για παράδειγμα μας φέρνει εδώ το ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, το MP3 της Piaggio. Αυτά τα δύο, οι δύο κατηγορίες λοιπόν οχημάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν τεχνικό έλεγχο. Να ενημερώσουμε να και γι' αυτό. Να γνωρίζει το κοινό λοιπόν. Να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τις δομές υγείας. Να πάμε στο θέμα της έλλειψης παιδίατρου από το νοσοκομείο. Εδώ της Αργολίδας. Γιατί έφτασε και στη Βουλή το θέμα, έτσι, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έτσι, να το πούμε. Είχαμε δύο ερωτήσεις χθες, τόσο από τον κύριο Ανδριανό, όσο και από τον κύριο Μανιάτη, με αφορμή τις καταγγελίες γονέων, ότι δεν υπάρχει παιδίατρος. Δηλαδή, και μάλιστα με τίτλο «Απαγορεύεται να αρρωστήσουν τα παιδιά σε περίπτωση που δεν υπάρχει εδώ στην Αργολίδα». Υπήρξαν λοιπόν καταγγελίες γονέων για την αδυναμία εξέβρεσης εφημερεύοντος παιδιάτρου τα Σάββατα και τις Κυριακές σε ολόκληρη την Αργολίδα και ζητούν εξηγήσεις, και βασικά εξηγήσεις. Δεν είναι θέμα εξηγήσεων, είναι θέμα να λυθεί το θέμα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό, ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Ανδριανός. Σουρεαλιστικές καταστάσεις, να μην υπάρχει παιδίατρος. Δηλαδή, πού ζούμε πια. Και αν τύχει κάτι, πρέπει να μεταβούν στην Καλαμάτα. Είναι αυταπάτες. Αυτό δεν είναι αυταπάτη πάντως, να ξέρεις. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι αυταπάτη. Δεν το βιώνει ως αυταπάτη η κυβέρνηση. Είναι πραγματικότητα. Απίστευτο. Αφού ήρθαμε στα τοπικά, να πούμε ότι έχουμε ο Σύλλογος Αργίων Οδαναός. Mm-hmm. Θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο υπέρ των ευεργετών του στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου, αρχιερατικό μνημόσυνο, να πούμε την Κυριακή 15 Μαΐου. Ο Σύλλογος Αργίων λοιπόν ο Δαναός τελεί αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των επίτιμων προέδρων, μεγάλων ευεργετών, ευεργετών, δωρητών και μελών των διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου. Σαν σήμερα,
στις 10 Μαΐου του 1956. Εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Ανχόνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και συντοκραυγάζοντας υπέρ της ενώσεως. Οι δύο αγωνιστές αποτέλεσαν τους πρωτομάρτυρες του αντιαπικιοκρατικού κυπριακού αγώνα, δίνοντας τη ζωή τους για την απελευθέρωση και την ένωση της νήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εκτέλεσή τους προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων στην Μεγαλόνησο. Η ΕΟΚΑ εκτέλεσε τους Άγγλους στρατιώτες Gordon Hill και Ronald Shildon που είχαν απαχθεί και κρατούνταν ασώμεροι, ενώ σχεδιάστηκε επίθεση στον αστυνομικό σταθμό Παλαιοχωρίου, η οποία ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι ισορροί των δύο ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου θαύτηκαν μαζί με άλλους 11 στα λεγόμενα φυλακισμένα μνήματα σε ένα μικρό κημητήριο στην Κύπρο. Και να πάμε στους άλλους μεγάλους αγωνιστές, τους καναλάρχες. Όπου οι καναλάρχες λοιπόν θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του νόμου για τις άδειες. Και μάλιστα, Βασίλη, η μάχη για τις 4 τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας μεταφέρθηκε πλέον στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία καλείται να δώσει λύση, καθώς εκεί έχουν προσφύγει όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών και μια κυπριακή τηλεοπτική εταιρεία. Mm-hmm. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Νικόλαος Σακελαρίου, έχει ήδη προσδιορίσει ότι η συζήτηση της πρώτης αίτησης θα γίνει σύντομα και ειδικότερα το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα, με εισηγητή του Σύμβουλου Επικρατείας Ηλία Μάζο, ενώ η έκδοση της σχετικής απόφασης αναμένεται μέσα στον ερχόμενο Ιούνιο. Δεν πρέπει να παραλυφθεί ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον του ότι ζητούν να ακυρωθεί το όλο το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της χορήγησης αδειών, ζητούν ακόμη να εκδοθεί προσωρινή διαταγή του κυρίου Σακελαρίου, που να παγώνει άμεσα τη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και να εκδοθεί στη συνέχεια απόφαση που να αναστέλει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κυρίας προσφυγής που έχουν καταθέσει. Στο Συμβούλιο λοιπόν της Επικρατείας έχουν προσφύγει οι τηλεοπτικοί σταθμοί των Αθηνών. Μέσα σε αυτούς έχει προσφύγει και ένας κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός. Είναι η θυγατρική του Mega Channel, το Mega Κύπρου. Όλοι οι τηλεοπτικοί βομβαρδίζουν με νομικά επιχειρήματα, κατά κύριο λόγο την από 1η-3η-16 απόφαση του Υπουργείου Επικρατείας Νίκου Παπά, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ήταν μια αρμοδιότητα, Βασίλη, που ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ακόμη στρέφονται κατά του νόμου 43-39 του 2015, τον γνωστό για την αδειοδότηση επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρεκομπής, αλλά και όλων των άλλων προγενέστερων και μεταγενέστερων υπουργικών αποφάσεων, σχετικών με το ζήτημα της χορήγησης των 4 αδειών τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρεκομπής και μετάδοση υψηλής ευκρίνειας high definition, όπως είναι η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία του ελέγχου των φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει. Θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Mm. Να δούμε λίγο πού θα πάει. Σημαντικό θέμα, εξαιρετικά σημαντικό το θέμα που ανέφερες. Είναι 5 αποφάσεις ζητούν να κυρώσουν. Και έχει να κάνει. Γίνεται ένα πανικό τώρα. Έχει να κάνει, ξέρεις, ο κόσμος, μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τα διαδικαστικά και τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θέλει να έχει ενημέρωση όμως. Και ειδικά όλο αυτό το κομμάτι, αυτή η αναστάτωση που υπήρξε. Αίσθησή μου είναι ότι οι μεγάλοι, αν θες, των Αθηνών θα βρουν τον τρόπο, είτε με αυτό το καθεστώς, είτε με κάποιο άλλο καθεστώς, θα βρουν τον τρόπο να έχουν μια άδεια και να είναι στον αέρα στην επίγεια τηλεόραση. Ένα κομμάτι αυτού του καθεστώτος, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι τους βολεύει. Προφανώς. Για λόγους. Το θέμα το μεγάλο είναι η περιφερειακή ενημέρωση, έτσι, η οποία φυσικά είναι στον ΑΔΥΡ, mm-hmm, και δυστυχώς κάθε μέρα ακούμε δυσάρεστες ειδήσεις. Και δεν είναι μόνο, αν θες, οι επιχειρήσεις αυτές καθεαυτές που είναι εξαιρετικά σημαντικό που οδηγούνται σε μαρασμό και στο τελική σε λουκέτο και το προσωπικό που εργάζεται εκεί. Είναι και η ίδια η υπόσταση της περιφερειακής ενημέρωσης, του κόσμου λοιπόν που θέλει να μάθει τοπικές ειδήσεις, που θέλει να έχει, αν θες, να αναδείξει κάποια θέματα καλύτερα. Γιατί μην μου πεις τώρα ότι θα νοιαστούν οι 3-4 μεγάλες άδειες που θα μείνουν στα πανελλαδικής εμβέλειας για θέματα, ή θα αναδείξουν ή θα παίξουν, αν θες, στους τηλεοπτικούς δέκτες, θέματα της Πελοποννήσου, της Αργολίδας, του Κεντρικού Αιγαίου, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου ή του Ιωνίου. Μην τρελαθούμε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια έκτακτη είδηση, να την αναφέρουμε. Ναι. Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Μονάχου με 4 τραυματίες. Ναι. Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στους επιβάτες στον προαστιακό σταθμό των τρένων στο Γκάφινγκ, που βρίσκεται κοντά στο Μόναχο, στη Νότια Γερμανία, νωρίς σήμερα το πρωί, τραυματίζοντας σοβαρά 4 ανθρώπους, σύμφωνα με ραδιοφωνικό σταθμό της Βαυαρίας. Η αστυνομία διερευνά μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ένοπλος δράστης φώναζε τη φράση «Αλλάχ Ακμπάρ».
κατά την διάρκεια της επίθεσης, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Bayerisch Rundfunk. Ο άντρας συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση και ανακρίνεται, όπως διαβεβαίωσε η γερμανική αστυνομία, την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ενώ και οι τέσσερις τραυματίες είναι άνδρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ο κόσμος έχει τρελαθεί. Είχαμε και το άλλο θέμα από τη Θεσπρωτεία. Πρέπει να το γνωρίζεις, σίγουρα το γνωρίζεις, για τον αποκεφαλισμό. Η αστυνομία βλέπει επαγγελματικό συμβόλαιο θανάτου, Βασίλη, πίσω από τον αποκεφαλισμό. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αστυνομικής διεύθυνσης της Πρωτείας για το ακέφαλο πτώμα που εντοπίστηκε σε στάβλο. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι πρώτες ενδείξεις από την αυτοψία του ιατροδικαστή κ. Βουγιουκλάκη δείχνουν επαγγελματικό χτύπημα. Το πτώμα του άτυχου 25χρονου εντοπίστηκε χθες το πρωί μέσα σε στάβλο από τον ιδιοκτήτη του αφεντικού του όταν μετέβη στο σημείο για να δει τα ζώα του. Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλη την περιοχή, ενώ αυξημένη είναι και η έλεγχη στα ελληνοαλβανικά σύνορα, αφού εικάζεται πως οι δράστες θα προσπαθήσουν να διαφύγουν στη γείτονα χώρα, εάν δεν το έχουν ήδη καταφέρει. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα πριν του Μονάχου, γιατί τρέχει ναι, επικαιρότητα. Ναι, ναι, ναι. Έχει επιβεβαιωθεί πως είναι τέσσερις οι άντρες τραυματισμένοι και είναι σοβαρά και οι τέσσερις. Μάλιστα, λέει, κάποιοι απειλείται άμεσα η ζωή τους. Και επίσης επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες λοιπόν, αυτοπτών μαρτύρων, ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Άρα. Με τις υγείες μας. Τι να πούμε τώρα γι' αυτά. Πάντως, δεν ξέρω, γίνεται. Ο κόσμος έχει παρανοήσει. Είχαμε και τραγικό τέλος για τον 60χρονο ομογενή που είχε επεχθεί και είχε βρεθεί δεμένος μέσα σε ένα κανάλι στο Μόρνο, στην περιοχή της Βιωτίας, που εντοπίστηκε χθες το πτώμα του 60χρονου από το Καζακστάν, για τον οποίο είχε δηλωθεί η αρπαγή του από τις 17 Απριλίου του 2016. Και συγκεκριμένα την ημέρα εκείνη, η σύζυγός του είχε μεταβεί σε αστυνομικές αρχές και είχε καταγγείλει την αρπαγή του άνδρα της. Πείτε Τόμας. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, να ανεβάσουμε περισσότερο τη φωνή μας, την ανεβάζουμε. Λοιπόν, έχει παρανοήσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γίνεται ένας πανικός. Αντιλαμβάνεσαι ότι... Σφαγές. Αυτά τα χτυπήματα, τώρα στο Μόναχο ή σε προστιακούς σταθμούς κτλ. Είναι και συμβολικά χτυπήματα, όπου τι γίνεται, η τρομοκρατία πάνω απ' όλα. Να περάσει η αίσθηση ότι όπου θέλουμε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ένας δικός μας με ένα μαχαίρι μπορεί να σας τελειώσει. Να πούμε ότι υπήρχε και μία στάση εργασίας στα πλοία. Είχαν δέσει τα καράβια, Βασίλη μου. Ναι, ναι. Πλέον χωρίς πρόβλημα διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων, μετά και την τετραήμερη απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ότι η απεργία, ναι, μεν λίγη. Σήμερα Τρίτη στις 6 το πρωί, πλην όμως ο αγώνας συνεχίζεται και οι σημαίες δεν υποστέλλονται. Τα προβλήματα όχι μόνο δεν επιλύθηκαν με την ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά αντίθετα γιγαντώθηκαν, υποστηρίζει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, που προειδοποιεί τους υπεύθυνους ότι ο αγώνας σαφώς και δεν σταμάτησε. Καλεί δε τους ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχους, να παραμείνουν συσπηρωμένοι και σε διαρκή ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στο νέο κάλεσμα της Ομοσπονδίας. Μέχρι τότε οργανώνονται, προετοιμάζονται για την ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του αγώνα, αναφέρει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, που ευχαριστεί τους ναυτεργάτες, οι οποίοι μαζικά, αγωνιστικά και δυναμικά ύψωσαν το αναστημά τους, συσπηρωμένοι γύρω από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας για την επιτυχία της απεργιακής τους κινητοποίησης. Τα λοιπά σωματεία που συγχρονίστηκαν με την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κυρίως το επιβατικό κοινό για την πλήρη κατανόησή του στο δίκαιο αγώνα τους. Άρα λοιπόν από σήμερα κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων μέχρι νεοτέρας. Πάντα αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν να είναι ενήμεροι από τις εταιρείες τους, διαφορετικά παίρνουν το αεροπλάνο τελευταία στιγμή, έτσι. Ναι, σωστά. Μιλάς και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πούμε πως έχουμε μια, σύμφωνα με την ημερησία.gr, στο προσχρηματοδότηση πακέτο Juncker, τέλος πάντων, φιλοδοξεί να ενταχθεί η γραμμή Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Η εργοσία λοιπόν προγραμματίζει την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα Πύργος Αρχαία Ολυμπία Κατάκολο Πύργος Κυπαρισία Καλαμάτα στην Δυτική Πελοπόννησο, μήκος 270 χιλιόμετρων.
Το θέμα είναι, αυτός είναι ο λόγος μάλιστα που το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των 4 λιμένων στην περιοχή. Η γραμμή θα δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας προαστιακού σιδηροδρόμου μεταξύ Πάτρας, Πύργου και Κυπαρισίας, Καλαμάτας, ενώ θα υπάρχει απευθεία σύνδεση με Κόρινθο και Αθήνα, αλλά και την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πριν να δούμε αν και για τις περιοχές μας εδώ θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη και κάποια διεκδίκηση. Μ' αρέσει, ξέρεις γιατί μ' αρέσει, γιατί είσαι αισιόδοξος άνθρωπος. Είπαμε αν θα υπάρξει διεκδίκηση ουσιαστική που θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Γιατί δεν θα ήταν άσχημο αυτό το τρένο λοιπόν να φτάνει μέχρι τις Μυκήνες, θα ήταν άσχημο. Τίποτα δεν θα ήταν άσχημο. Το θέμα είναι κατά πόσο γίνει και κατά πόσο υλοποιείται. Και να πάμε σε ένα άλλο ευχάριστο έτσι, θεματάκι πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι ήδη 10 και 2 πρώτα λεπτά και είμαστε σε αναμονή του Νίκου Νικολόπουλου. Δεν ξέρουμε, έχουν χαθεί τα ίχνη του. Να πούμε, Βασίλη, ότι ένα πλεκτό κασκόλ μήκους 15 μέτρων, κατασκευασμένο από τις σημαίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγκάλιασε το μεσημέρι της Δευτέρας το νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου της Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές και οι καθηγητές του 5ου Λυκείου Καβάλας και ο τοπικός Δήμος γιόρτασαν την ημέρα της Ευρώπης, που είναι 9 Μαΐου. Οι μητέρες των μαθητών του 5ου Λυκείου έπλεξαν από σημαίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες στη συνέχεια ένωσαν σε ένα μεγάλο κασκόλ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υλοποιεί το 5ο Λύκειο Καβάλας. Υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οδή της Χαράς, μαθητές και καθηγητές ανάρτησαν το πλεκτό κασκόλ με τις ευρωπαϊκές σημαίες στην πρόσωψη του Δημαρχείου. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. DRI 92,2 μαζί. Μας ακούτε από τα FM σε 92,2. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24. Έχουμε κοντά στην παρέα μας πάντα το 360 Cafe Wine Bar, το Xenon Cafe, το Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Αραπάκο, τη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρίσια Καλαμάτα Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, καθώς και το αυτό που έλειπε στην οδό Δαναού στο Άργος. Βασίλη μου, διάβαζα κάτι το οποίο είναι πολύ λυπηρό, αλλά προκαλεί όμως και πολλά γέλια. Έκλεψαν, πάτησαν τον ιδιοκτήτη με το αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν. Πού έγινε αυτό? Λοιπόν, άκου. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη λίγη ώρα μετά τις 8.30 χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες προσποιούμενες τις πελάτησες αφαίρεσαν ρούχα από κατάστημα μεγάλης αλυσίδας που βρίσκεται στην Πατρών Αθηνών. Η δράση των δύο γυναικών που κινούνταν ύποπτα μέσα στο μεγάλο κατάστημα έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη. Οι δύο γυναίκες το κατάλαβαν και άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Έφτασαν μέχρι το αυτοκίνητο που είχαν σταθμεύσει ακριβώς απ' έξω, μπήκαν και μέσα και η οδηγός έβαλε μπροστά τη μηχανή. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προσπάθησε να εμποδίσει τις δύο γυναίκες να φύγουν και μπήκε μπροστά από το αυτοκίνητο. Φαίνεται όμως ότι αυτές ήταν τόσο αποφασισμένες ότι αυτό ήταν ικανό για να τη σταματήσει. Η οποία ο οδηγός πάτησε τον γκάζι και παραλίγο να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη. Το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε στην Πατρών Αθηνών, ενώ η ελληνική αστυνομία διενεργεί έρευνα. Τον λήφθηκαν, τον πάτησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δύο γυναίκες είπες ήταν? Δύο γυναίκες. Είπαμε γυναίκες, παιδί μου. Έχουμε. Και στα θετικά και στα αρνητικά. Εξέλιξη που αφορά χιλιάδες αποστράτους. Αντισυνταγματικό το ψαλίδι στα αναδρομικά των αποστράτων. Mm-hmm. Ανοίγει ο δρόμος για την ίσπραξη. Η Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι κακώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε ψαλιδίσει τα αναδρομικά που δικαιούνταν να λάβουν συνταξιούχοι στρατιωτικοί με βάση την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους με τους νόμους 2838 του 2000 και 3016 του 2002. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, έκρινε αντίθετο με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τον χρόνο αφετηρίας για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής των επίμαχων συντάξεων που είχε ορίσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανοίγοντας το δρόμο για να εισπράξουν οι απόστρατοι τα κομμένα αναδρομικά τους. Οι απόστρατοι πέτυχαν με σειρά αποφάσεων του τρίτου τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου να δικαιωθούν, ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο που κλήθηκε σε συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις να αναπροσαρμόσει τις συντάξεις, όρισε ως αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων την πρώτη του μήνα έκδοσης αυτών. Να δούμε κατά πόσο και οι αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων φτάνουν να εφαρμόζονται, έτσι, να υλοποιούνται. Γιατί είναι άλλο η απόφαση και άλλο να περάσουμε και στην υλοποίησή της. Βεβαίως. Έχουμε δει και τέτοια. Και να πούμε το πόσο μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό. Δεν ξέρω δηλαδή. Αυτό που θα ακούσουν τώρα οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας και αυτό που θα σου πω και ο Βασίλη τώρα θα ακούσεις και εσύ, mm-hmm. είναι πραγματικά σενάριο τρόμου. Μία μητέρα σκότωσε τα παιδιά της
3 ετών και 17 μηνών, δύο κοριτσάκια, για να μην τα πάρει ο σύντροφός της. Η 24χρονη λοιπόν μητέρα έκλαιγε με λυγμούς κατά τη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία, κατηγορείται για το φόνο των ίδιων της των παιδιών. «Αν δεν μπορώ να έχω εγώ τις κόρες μας, ούτε εκείνος θα τις έχει», φώναζε. Ενώ είπε κατηγορηματικά ότι... Όχι, ενώ κατηγορείται για τη δολοφονία με μαχαίρι της 17 μηνών και της, λέει το όνομά της, τέλος πάντων, μην λέμε ονόματα εμείς, και της τρίχωνης κόρης, τα δύο κοριτσάκια, τα άτυχα κοριτσάκια είχαν βρεθεί στα κρεβάτια τους, το καθένα με 9 μαχαιριές στο στήθος. Σύμφωνα με τα όσα έγινε γνωστά, η 24χρονη βρέθηκε σε ξενώνα φιλοξενίας με τις κόρες τον περασμένο Νοέμβριο, αφού του είχε καλέσει την αστυνομία στο σπίτι της, στο Yorkshire. Είχε πει στους αστυνομικούς πως ο σύντροφός της και πατέρας των κοριτσιών, ο 31χρονος Κάρλ, τέλος πάντων, την είχε χαστουκίσει 2 φορές το περασμένο βράδυ και φοβόταν πως θα τη σκοτώσει. Το επόμενο πρωί, το προσωπικό του ξενώνα που μεταφέρθηκε μαζί με τα παιδιά της είδε την Λούμπιντι να τρέχει έξω από το δωμάτιο που τους είχε παρακολουθεί και να φωνάζει πως είχε σκοτώσει τα παιδιά της. Ένας εργαζόμενος κατέθεσε πως είδε τα χέρια της αιματοβαμμένα. «Είναι δικό του το λάθος», είπε αυτή, «τώρα έχει λόγο να με σκοτώσει. Αν δεν μπορώ να τις έχω εγώ, δεν θα τις έχει ούτε εκείνος. Θα έρθει για εμένα, έπρεπε να το κάνω αυτό», είπε νερή γυναίκος εργαζόμενος. Μιλάμε για μια πανέμορφη γυναίκα. Στην Αγγλία έγινε αυτό. Στο Yorkshire. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα, Βασίλη, έτσι. Εξαιρετική, πανέμορφη, μοντέλο. Λοιπόν, μοντέλο με το μυαλό που είχε IQ μπιζελιού. Ναι, είναι κάτι που είχες πει χθες, ότι δεν ξέρω κατά πόσο όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση να γίνουν γονείς, πραγματικά. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Τι να πω. Είχαμε και μία είδηση ότι ανοίγει ξανά ο μεγάλος επιταχυτής του CERN. Στόχος να συγκεντρωθούν 6 φορές περισσότερα δεδομένα από ό,τι το 2015. Ναι, ο μεγάλος επιταχυτής ανδρονίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, CERN, ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του και πάλι μετά από τη συνηθισμένη χειμερινή ανάπαυλά του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ερευνητικό Κέντρο. Σκοπός του για το 2016 είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να εισχωρήσουν στα άδυτα της θεμελιώδους φυσικής. Οι επιστήμονες του CERN ανακοίνωσαν ότι όλα τα πειράματα του επιταχυτή είναι έτοιμα να δεχτούν νέα δεδομένα, αυξάνοντας την ενέργεια των δεσμών πρωτονίων για να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συγκρούσεων σωματιδίων. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο εξομοιωτής. Έχουν το φιλόδοξο στόχο για το 2016 να συγκεντρώσουν 6 φορές περισσότερα δεδομένα από το 2015, δήλωσε ο Διευθυντής Επιταχυτών και Τεχνολογίας του CERN. Η επαναλειτουργία του είναι πάντα φορτισμένη συναισθηματικά για εμάς. Ανέφερε η Φαμπιόλα Τζιανότη, νέα Γενική Διευθύντρια του CERN. Τα δεδομένα που θα συλλέξουν το 2016 θα επιτρέψουν να βελτιώσουν τις μετρήσεις για τον μποζόνιο Higgs και για τα όλα τα γνωστά σωματίδια, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν τη δυναμική για να αναζητήσουν νέα φυσικά φαινόμενα που θα τους οδηγήσουν σε καινούργιες ανακαλύψεις. Η επαναλειτουργία του σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά που επιταχυτής θα λειτουργήσει στην εξαιρετικά υψηλή ενέργεια συγκρούσεων των 13 TeV, 3 εκατομμυρίων δηλαδή, ηλεκτρονιοβολτ. Τι είπες τώρα, δηλαδή... Τρισεκατομμυρίων, 13, 3 εκατομμύρια ηλεκτρονιοβόλτ. Μάλιστα. Άπιαστα μυαλά, έτσι, άπιαστα μυαλά. Κάπου εκεί μέσα σίγουρα είναι και Έλληνες. Σίγουρα είναι κάπου εκεί 100% και Έλληνες. 100% ότι υπάρχουν και Έλληνες. Τι χαμόγελα, τι φιλιά παίρνουμε, μα τι είναι αυτά εδώ, τι τύχη έχουμε εμείς εδώ. Τα φιλιά και τα χαμόγελα είναι από τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Όχι, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μουσικό διάλειμμα. Άρτη αφιχθής ο Νίκος. Τόσο όσο να εισέλθει στο στούντιο επιτέλους. Είχαν επίθεση στον ελληνικό λαό και τους ξαναψήφισε ο ελληνικός λαός. Εγώ προσπαθώ. Αυταπάτες ήταν. Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ αν τα είχαν πει, αλλά μάλλον δεν τα είχαν πει. Δεν θυμάμαι. Όσο και αν αρχίζω και έχω Αλσχάιμερ, τέτοιο Αλσχάιμερ βαρύ δεν έχω. Εδώ έχει αυταπάτες ο πρωθυπουργός τώρα. Τι συζητάς. Εγώ όμως, Βασίλη, θέλω να σου πω κάτι. Εχθές στη σύσκεψη που έγινε, στην ημερίδα που έγινε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα, γιατί η κυρία Κόρκα, η έφορος της αρχαιολογίας στο τμήμα της Θενέας, ένα σημαντικότατο άτομο, και έτσι μαζευτήκανε πολλοί. Άκουσα λοιπόν σε κάποια στιγμή έναν φέρελπη νεοδημοκράτη πολιτικό, ο οποίος ετοιμάζεται να είναι βουλευτής, δεν θα πούμε το όνομά του, ας το κρατήσουμε προς το παρόν. Δεν θα το κρατήσω για πολύ καιρό όμως, γιατί θύμωσα. Την ώρα που πέρνα συνέντευξη από την κυρία Φελερίτη, γύρισε και λέει: «Αυτή για δεν κρύβεται».
Και βέβαια, επειδή συνήθως έχω το ελάττωμα να τα παίρνω ανάποδα, της λέω, του είπα το εξής, ότι πρώτα έπρεπε να κρυφτείτε εσείς, έπρεπε να κρυφτούν πρώτα οι κλεφτοπασόκοι, και αφού κρυφτείτε όλοι, να έρθουν οι τελευταίοι αυτοί να κρυφτούν. Γιατί μην γελιόμαστε. Πώς το. Ένα χρόνο βάλανε το κερασάκι, όμως την τούρτα τη φτιάξαν οι άλλοι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ένα παιδάκι γύρω στα 30, ο οποίος θέλει να γίνει βουλευτής και να μου λέει γιατί δεν κρύβονται. Εγώ δεν είδα να κρυφτεί ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Γεωργάκης, ούτε ο Θανασάκης. Δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα γεγονός που έγινε χθες στην Κόρινθο, πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Όπως σου είπα, η πόλη του Αγαμέμνονα είναι η αρχαία Αθηναία, το Χιλιομόδι. Έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με τη χρηματοδότηση, να το πω έτσι, με κεφαλαίους και επιχείρους τίτλους του Υπουργείου Πολιτισμού και κανένας αλλού. Όσοι άλλοι πρεσβεύουν ότι δώσαν λεφτά, δήμοι, περιφέρειες κτλ., ψεύδονται. Απλώς την παρουσία τους, τον μπλα τους και ίσως να πληρώσουν και καμιά αφίσα να βγάλανε. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Πάντως για τις ανασκαφές τα χρήματα είναι το Υπουργείο. Έχουν ξεκινήσει μια ανασκαφική πολύ σημαντική εργασία. Και από ό,τι λέγεται, εκτός από τους κούρους, τους δύο που ήδη περιμένουμε να τους εκθέσουν επίσημα πλέον στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, υπάρχει και ο τρίτος κούρος που είναι από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής εκείνης εποχής εργοστάσιο και βρίσκεται κλεμμένος στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουσείο του Μονάχου. Πιστεύουν ότι θα βρουν μεγάλα ευρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εποχές μας. Η Ελλάδα να αναδεικνύει αυτό που 7.000 χρόνια τώρα το ανεδεικνύει. Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι, ήταν ο Πέτρος Στατούλης, αντιπεριφερειάρχες, πλήρη και παντελή απουσία, και θέλω να το τονίσω, Βασίλη, παντελής απουσία αυτοδιοικητικών, κανείς δήμαρχος, ουδής δήμαρχος, ουδής αυτοδιοικητικός. Και αυτό για ποιο λόγο, πολλά. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν ήτανε. Γιατί έχουν κόντρες με άλλα δεν θέματα. Καλημέρα. Εντάξει, έχουν κόντρες για άλλα θέματα. Δηλαδή έχουν μόνιμη, έχουν προσωπική κόντρα. Το έχουμε ξαναδεί λίγο αυτό το έργο όμως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχουμε προσωπική κόντρα, για να καταλάβω δηλαδή. Η κόντρα είναι προσωπική. Νομίζω ότι η ατάκα του Περιφερειάρχη ότι τα λεφτά είναι πολλά. Έχει πάει πλέον σε προσωπική κόντρα αυτό. Έχει περάσει προσωπική. Δηλαδή ευθέως κάποιοι θυχτήκανε. Λέγεται Καμπόσος, λέγεται Πνευματικός. Λέγεται, ξέρω εγώ, Νίκας, λέγεται Δημητράκης ο Παυλής, ο φίλος μου από την Τρίπολη, δεν ξέρω ποιος από όλους ενοχλείται. Κάποιοι ενοχληθήκανε. Έτσι. Τώρα, βέβαια, εγώ εκείνη την κουβέντα μπορώ να πω, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα λεφτά για τα σκουπίδια είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά, είναι τρομακτικά πολλά τα ποσά. Και βέβαια, εντάξει, όταν το μέλι είναι θυμαρίσιο, βουτάς και λίγο το δάχτυλο, τι λες εσύ, Αλεξία. Μικρή σάρα. Ποιο δάχτυλο, όλο το βόζο παίρνει. Τι να λέμε τώρα. Έλεος του Πασόκη είσαι. Όχι. Δεν είμαι κανένας. Νομίζω ότι βουτάς το. Λιγάκι παίρνει έτσι λίγο. Εντάξει, δεν είσαι και ο Τσοχατζόπουλος που πήρε το βάζο όλο και έφυγε. Δεν το ξέρουμε αν το πήρε. Αλλά τι έκανε. Μπορεί να είναι το εξελαστήριο θύμα. Να τον έχουν βάλει μπροστά και να έχουν φάει άλλοι πίσω. Δεν το ξέρουμε. Λες, και δεν το μαρτυράει. Γιατί. Και πού το ξέρουμε εμείς. Πάει να πεθάνει σαν εθνικό ήρωα. Τι είμαστε εμείς. Υπάρχουν πολλά δικαστήρια. Πάντως, εγώ από ό,τι θυμάμαι και στους γάμους των παιδιών μου με το ζόρι τον κάναμε. Τσόντα κάναμε για να κάνουμε τον γάμο. Ο Τσοχατζόπουλος από ό,τι θυμάμαι στο Παρίσι ένα δις, Βασίλη. Εντάξει, ήταν η υπερπαραγωγή ο γάμος του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ναι, ήταν υπουργός νομίζω ακόμα. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ναι. Κανονικά, όπως θα λέγαμε. Μα τι κακοί άνθρωποι, αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν όπως θέλουν. Το τι θα κάνουν μετά για να το αποτέλεσμα. Λίγο. Τι λέω, βλέπω λίγο χαλαρή, αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, φυσικά, γιατί. Όχι, είμαστε γενικά σε χαλαρό. Μετά τέμπο. Το 40ήμερο της οικονομίας που κάναμε χθες. Χθες κάναμε το μνημόσυνο της οικονομίας. Χθες ήμασταν Μεγάλη Παρασκευή. Εσείς είσαστε οι παλιομερολογίτες και χθες τελείωσε. Ναι, χθες ήμασταν κατά κάποιο τρόπο Μεγάλη Παρασκευή. Ξεκινήσαμε το πρωί εδώ, η Αλεξία φορούσε μαύρα η Αλεξία. Το κλάψαμε την ελληνική οικονομία, τη θρυνήσαμε. Εγώ, Βασίλη, να σου πλέον είπαμε εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Και το είπα και χθες. Εμένα μου θυμίζει η συμφωνία της κυβέρνησης, η καινούργια συμφωνία, χθεσινή. Είναι σαν κάποιους που πάνε στην εφορία. Μπορεί να είμαι και εγώ, μπορεί να είσαι και εσύ. Δεν θα βάλω τους κάπου, βάζω τους εαυτούς μας. Και πάνε και λένε χαίρετε. Θέλω να κάνω διακανονισμό. Βεβαίως. Πόσο είναι η πρώτη δόση, 150 ευρώ. Πάρτε τα. Κάνουν ένα διακανονισμό, παίρνουν ένα χαρτάκι διακανονισμού να κινηθούν, να κάνουν εξάμεινο και εξαφανίζονται. Αυτό νομίζω ότι το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω. Είσαι βουλευτής. Όχι. Δεν είσαι βουλευτής. Για πες του. Άμα ήσουν βουλευτής, λοιπόν, μας το επιβεβαίωσε και ο Μάκης ο Τουμάσης από τη Βουλή, ότι όταν είσαι βουλευτής, χρωστάς δεν χρωστάς,
παίρνεις κανονικά το μισθό σου, μπορείς να πάρεις και δάνειο κανονικά μέχρι και 10.000 ευρώ, μας είπε, τα παίρνεις άνετα. Μπορείς, τα χτυπάς και φεύγεις. Τίποτα, ναι. Δεν κοιτάμε ποτέ αν υπάρχει φορολογική ενημερότητα, αν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα, αν υπήρχαν πάλι αχρέοι στην εφορία, δεν κοιτάμε τίποτα. Η 7 ρούμπα είναι 7 ρούμπα, τέλος πάντων. Τα 7.200 χωρίς ασφαλιστικές, χωρίς επιτροπές. Γιατί θυμάμαι κάποτε ρώταγα ένα βουλευτή στην Κορυφή και του έλεγα, ρε Κωστή, σε επιτροπές μου λέγε Νίκο, εγώ είμαι καινούριος βουλευτής. Ακόμα σε μια επιτροπή είμαι. Πού να δεις η Βάσο η Παπαντρίου και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι σε 20 επιτροπές. Θυμάστε το Ταμήλο που είχε πει ο Ταμήλος. Αφοπλιστικός ο Ταμήλος. Δεν με βολεύει. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέει. Εδώ δεν είναι επιτροπή, είναι υποεπιτροπή. Δηλαδή λέει και δεν θα πληρωνόμαστε. Και έδωσα και 200.000 ευρώ βουλευτής. Πώς θα τα πάρω δηλαδή, από τους χορηγούς. Όχι, τουλάχιστον ο άνθρωπος ήταν κυνηγός. Αφοπλιστικά διακριτής λέει: εδώ είναι επιτροπή. Πρέπει εγώ για να έρθω. Και κακώς δεν τον ξαναβγάλαμε. Διότι ήταν και. Εμένα μου αρέσουν τα κοστούμια, τα Αρμάνι, ό,τι και να λέτε. Αυτό το μπλε, το σκούρο, το midnight blue με το λευκό. Ποιος χορούσε τέτοιο πράγμα. Ποιος το φοράει. Με το λευκό. Δεν θα πω. Έχει αδυναμία στον κύριο Παπάη. Θα το πω εγώ. Μπράβο, τα φοράγε. Έχει αδυναμία στον κύριο Παπάη. Ρωτάω τώρα για να πάω. Όχι, Νίκο. Εντάξει, άρα ξέρουμε σε μια παράταξη. Σοβαρό. Πάμε παρακάτω. Γραβάτα. Άνω τελεία. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίω. Επιστρέφουμε. Πάνω απ' όλα. Έτσι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση. Μαζί. Για την επικαιρότητα. Μαζί. Για την άποψη. Μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Αντώνης Ρέμος λοιπόν, οι Άγγελοι. Νίκο μου, αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε στο Σταύρο τον Κουκάκη. Στην Τρίπολη, την αγαπημένη μας Τρίπολη. Του έχω πολλά εναντίον του, πες του, και με ακούει αυτή τη στιγμή ίσως ο Σταύρος. Μας ακούει. Όχι, δεν το έχουμε. Οι Άγγελοι του αφιερώσαμε ένα τραγούδι που δεν το υποσχεθήκαμε. Σφόδρας, με πάρει τηλέφωνο να αρχίσω να τον βρίζω. Όχι μόνο, είναι εξαιρετικό παιδί. Καλό παιδί. Από τα πολύ καλά παιδιά. Από τα καλά παιδιά, καταπιεσμένος από κάποιους περιφερειακούς υψηλά ιστάμενους. Τι να του βάζουν τον τουφέκι στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου πρόσωπο που να μην ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, είναι... Πώς το αντέχεις. Θα σου απαντήσω. Πώς σε αντέχει η γυναίκα σου. Θα σου πω κάτι. Από αυτό μας που ακούει η Μαρία αυτή τη στιγμή. Όχι, θα απαντήσεις. Πώς σε αντέχει η γυναίκα σου. Πριν από 13-14 χρόνια που ξεκίνησα, ναι. Αυτό που θα μου άρεσε να κάνω μόνο, αλλά λόγω ηλικίας δεν μπορώ να το κάνω πάντα, είναι το ρεπορτάζ. Μ' αρέσει να βγαίνω στους δρόμους με το μικρόφωνο. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να πάω στην Κούδη τώρα να πάρω συνέντευξη. Πήγες όμως. Πήγα και την φωτογράφησα, δεν πήγα να τη πάρω συνέντευξη. Πήγαν άλλοι και τη πήραν πιτσιρίκια. Και μα είπε ότι ο κύριο με τα ηχητικά σου είπε ότι έχει 93% φωνή. Φωνή. Δεν μπορούσα να καλύψω. Και από φωνή κορμάρα. Μπράβο τη, τρομερό. Εντυπωσιακό. Τη στιγμή που άλλοι ξέρω εγώ αξιόλογοι καλύπτουν. Σπάει τα τύμπανα, ρε. Έχουν 3%. 3%. Και με σαφώ του κύριο ο κακόφωνο, α πούμε. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Ο Τερζή που βγήκε ξανά από την αρχή. Μασχάλη μου, η αγάπη μου, η λατρεία μου. Τελικά δεν ήταν άρρωστο ο άνθρωπο που τον είχαν βγάλει του θανατά. Νομίζω ότι κάποιο πρόβλημα είχε σοβαρό. Ίσως μπορεί να ήταν κατάθλιψη και να μην το λέγανε. Πιθανότατα. Πάντως κάποιο πρόβλημα είχε. Είχε κάποιο πρόβλημα ασθένειας. Δεν ξέρω αν ήταν ανία, τη φαντάζομαι όχι γιατί είναι μια χαρά. Αλλά ήταν μεγάλη έλλειψη του Πασχάλη του Πουτέρζη. Μετά δηλαδή το Μητροπάνο, ο οποίος έφυγε τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Ο Πασχάλης για μένα ήταν η συνέχεια. Ο Πασχάλης, πολύ καλός. Μεγάλη φωνή και εξαίρετος άνθρωπος. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα θα ξέρεις ότι ένα προσόν μεγάλο που έχω. Για το μοναδικό. Πώς. Μπορώ να ανοίγω οποιαδήποτε πόρτα και να μπαίνω μέσα. Κανονικά, ε. Κανονικά. Δεν πιάνει μόνο το πόμολο, δηλαδή. Κανονικά. Την ανοίγει την πόρτα. Κανονικά. Όταν θέλω να κάνω ρεπορτάζ, δεν υπολογίζω ποιο είναι πίσω από την πόρτα. Να ξεκαθαρίσω. Μάλιστα. Είναι το μόνο που δεν είναι. Mm-hmm. Είναι μεράκι και βγαίνει και προσόν. Είναι μεράκι και βγαίνει και προσόν. Mm-hmm. Δηλαδή την ανοίγω την πόρτα. Δεν θα περίμενα ποτέ, ας πούμε, να έχουν σύσκεψη οι δήμαρχοι, Βασίλη. Ξέρει κάποια κυρία, η γυναίκα που με ακούει απ' έξω, γιατί έχει ετοιμαστεί πολλές φορές. Δηλαδή οι δήμαρχοι έχουν σύσκεψη, ανοίγω την πόρτα και λέω ακούστε. Εγώ να περιμένω 3 ώρες να τελειώσει η σύσκεψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν πληρώνομαι. Ή μου δίνετε τώρα συνέντευξη, ή το βράδυ δεν θα βγει τηλεόραση τίποτα. Φαντάζομαι και τη Μαρία, την κάνω εικόνα. Νίκο. Ναι, η Μαρία δεν τρελαίνει. Είπες για πόρτα που ανοίγει και μπαίνει εκεί στου δημάρχου. Την πόρτα του Πασόκ. του χώρου. την πόρτα αυτή ήταν κάποτε μεγάλη πόρτα. Δίφυλλη μεγάλη, άνοιγε, έμπαινε μέσα. Βασίλη, θα σου πω. Τώρα έχει γίνει ένα παραθυράκι. Με ακούμπησε στην πληγή. Προσπαθούν να την διευρύνουν λίγο με κάτι κεντροαριστερές, ποτάμια από εδώ, από εκεί. Αλλά μας πήρε το ποτάμι. Δεν πολύ τραβάει το. Μας πήρε ποτάμι. Δηλαδή, λοιπόν, στην ΣΥΡΙΖΑ τα.
πρώτα απ' όλα. Διέλυσε όλο αυτό το χώρο. Όχι, δεν τον διέλυσε μάλλον. Τον απορρόφησε τόσο. Εκλογικά εννοώ, έτσι. Εκλογικά. Απορρόφησε όχι τόσο μόνο, μεγάλο ποσοστό. Όχι μόνο εκλογικά. Ναι, όπως φαίνεται και όχι μόνο εκλογικά. Θα σου πω γιατί. Με τη μετάλλαξη εάν παρακολουθείς όλες τις εκλογές, εφοριακούς, αδεδί, γεσέ. Ποιο είναι πρώτο κόμμα. Υπάρχει, Πασόκ. Πάντα. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν αυτοί οι βολεμένοι. Βλέπουμε τώρα. Κατσαρίδες λέει τους... ένας φίλος μου, έτσι να το κάνω με ένα τελευταίο. Ή βολεμένοι, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω. Έχουν πάρει τις καρέκλες στο σπίτι. Ποιητική αδεία, δεν το λέμε. Έχουν πάρει τις καρέκλες στο σπίτι τους. Mm-hmm. Βολεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις δουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και παίρνει την κάτω βόλτα, που δεν το ξέρουμε. Στα γκάλο μόνο. Ναι. Πρέπει να το δούμε επίσημα. Ναι. Θα ξαναγυρίσουν, μην νομίζεις. Λοιπόν, εχθές το Πασόκ έκανε μια συγκέντρωση. Εγώ εξακολουθώ και λέω Πασόκ. Γιατί αυτά τα Πασόκ και κάτι σφραγίδες που έχουν πάρει. Κάτι σφραγίδες είναι. Πασόκ, ξέρω εγώ. Σφραγίδες είναι. Ναι. Έχουν 2-3 από πίσω, 4-0,0% ναι. Που λέγει και ο Αλέφαντος, ας πούμε. Με 0% ο Στεφανόπουλος είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, έλεγε ο Αλέφαντος. Καλή τώρα του Νικόλα. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ένα χαρακτηριστικό γιατί ακούμπησε στην πληγή. Mm-hmm. Μπαίνοντας, το έχω βγάλει και φωτογραφία και θα το κάνω θέμα σήμερα στη σελίδα μου, να πούμε ότι έχω την πρώτη νιους. Να το πούμε. Και πάει και πάρα πολύ καλά και μπράβο. Λοιπόν, έχει ένα κουτί απ' έξω στην πόρτα. Αλλά κατάλαβα ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Από ποιο? Πίσω από την πρώτη νιούς. Παρετούμε αυτή τη στιγμή και φεύγω από πίσω εναντίον. Πίσω από την πρώτη νιούς. Κρύβεται η Μαρία. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Ξέρετε τι κατάλαβα. Για λίγο βγήκα έξω, για λίγο, στην ώρα του διαλύματος. Η Μαρία ξέρει που βρίσκεται. Αμέσως υπολογιστής. Επάνω στον υπολογιστή. Επάνω αγκαλιά. Εγώ κάνω το ρεπορτάζ και η Μαρία φτιάχνει τα θέματα. Να ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε δύο και μπορούμε και κάνουμε. Η μια ηλεκτρονική σελίδα θέλει δύο ανθρώπους. Με έναν δεν γίνεται, γιατί όταν ο ένας είναι έξω και πρέπει να γυρίσει μέσα και να κάνει και το μέσα και το έξω, δεν τα πετυχαίνει τίποτα. Να συνεχίσω λοιπόν. Στο κουτί αυτό μέσα έπεφταν οι συνδρομές. Έχει τελειώσει η συγκέντρωση. Πόσα μάζεψε το Πασόκ? Πόσα μάζεψε? 10 ευρώ. Τι, γιατί σε κέρματα. Δύο τα λιράκια. Κάποιοι ρίξαν δύο τα λιράκια. Τι θα θέλει τα χρήματα το Πασόκ. Πληρώνει τον νίκη η νομαρχιακή στην Κόρινθο, το φως, μπορεί να δώσει τον Τζοχατζόπουλο για τσιγάρα. Δεν χρωστάει το Πασόκ. Δεν χρωστάει το Πασόκ. Δίνει τον Τζοχατζόπουλο για κάνα τσιγάρο. Δεν λέω, ξέρω. Δεν είναι πρόκληση όμως να ακούει ο κόσμος τώρα. Να, έρχομαι τώρα σε αυτό που είπες πριν. Συμφωνώ μαζί σου ότι σου είπε ο άλλος, μα πώς βγάζεις αυτή, ξέρω εγώ, ακόμα δεν έχουν κρυφτεί κτλ. Διότι όταν το πάρουμε έτσι και το αναλύσουμε, πρώτοι που θα έπρεπε να κρυφτούν, όπως σωστά επισήμανες, με τα ψέματα που έχουν πει και τις ανακολουθίες, τις ανακρίβειες και το όλα αυτά, είναι όλοι. Ας μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα, δεν τον βολεύει κανένα. Ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν περάσει από την διακυβέρνηση, ας μην την ανοίγουν αυτή την κουβέντα. Δεν είναι όμως πρόκληση που να βγαίνει το Πασόκ τώρα, το οποίο. Φαντάσου ότι δεν έχουν αξιωθεί. Δεν έχουν αξιωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Πήραν κάθε χρόνο τόσες κομματικές επιχορηγήσεις που πέραν, κρατικές. 150 εκατομμύρια, 135 εκατομμύρια. Δεν έχουν αξιωθεί να έχουν δικά τους γραφεία. Δηλαδή φεύγουν από τη Χαριλάδρη Κούπη, πάνε στην Ιπποκράτους. Γύρισε στη Χαριλάδρη, τα δικά του γραφεία το Πασόκ. Φεύγουν από τη Συγκρού, πάνε στην Πειραιώς, από τη Ριγή. Δηλαδή ακόμη το νοικοκυριό του είναι τόσο υποτυπώδες. Μα δεν είναι νοικοκυριές. Πώς βγαίνουν λοιπόν και ζητάνε και χρήματα και μου λες 10 ευρώ και πολλά μαζέψανε. Και πολλά μαζέψανε. Σωστό. Εγώ είπα την ξεφτύλα, όχι τη φτώχεια, την ξεφτύλα. Γιατί ο κόσμος θα διαφόρησε. Ήταν μια σημαντική συγκέντρωση. Θα έλεγα δεν ήταν κακή με την έννοια των σημερινών δυνατοτήτων του Πασόκ. Γιατί ο κόσμος που μπαίνει βγαίνει πλέον στις πόλεις συγκεντρώσεις δεν πάει ο κόσμος. Είδες και άτομα που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγύρισαν. Ναι, ναι. Βγήκαν. Ναι. Ήταν ένα σύνολο 100 ανθρώπων. Ίσως λίγο λιγότερο, να είμαι υπερβολική, γιατί μπορεί κάποιος απ' έξω να με αγριοκοιτάει, να πω την αλήθεια. Ήταν οι απογοητευμένοι που απογοητεύτηκαν περισσότερο και επέστρεψαν. Απογοητεύτηκαν γιατί περιμέναν διορισμούς και τους καταφέρανε, ξέρω εγώ. Ήταν μόνο οι διορισμοί, Νίκο, ήταν κάτι βαθύτερο. Όχι, η Αλεξία, δεν νομίζω. Πολύ ρομαντική. Δεν υπάρχουν ρομαντικοί πλέον. Η Αλεξία είναι ρομαντική. Ποτέ δεν έγινε κομματικό στέλεχος, κομματόσχυλο. Και δεν ξέρει τι σημαίνει κομματόσχημα. Όχι, και φυσοκολλήτρια δεν έχω γίνει. Δόξα τω Θεώ, Παναγία. Εσείς εδώ έχετε υψηλόβαθμο στέλεχος του Πασόκα, φυσοκολλήτρια, να μην λέμε ονόματα. Έχουμε. Είναι λίγο παχύς όμως. Λίγο παχύς, δεν μπορεί να ανέβει σκάλα πια. Κάποτε ανέβαινε. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως πήρε μεγάλες θέσεις. Και καινούργια μεσεντές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είδες που ξέρω πολλά. Ναι, αυτό και δηλαδή ψάχνω και καινούργια μεσεντές. Ναι. Λοιπόν. Εγώ πάντως, όχι, νομίζω και επιμένω, Νίκο, πιστεύω ότι πέρα από το ότι ενδεχομένως ήθελαν κάποιον διορισμό, που δεν τον αμφισβητώ, μπορεί να είναι και έτσι. Και δεν είναι κακό έτσι, έτσι μας μάθανε. Ναι, για τα παιδιά τους, για τους ίδιους, για το μέλλον των παιδιών τους κυρίως. Θεωρώ ότι ήταν και απογοητευμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι που περίμεναν πράγματα και πήγαν μετά στην άλλη πλευρά, εκεί ήταν που έπαθαν.
την απογοήτευση του αιώνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μικρούς ανθρώπους, Αλεξία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3%, γι' αυτό και κατάφερε να φτιάξει κυβέρνηση με αντρόγυνα. Έβαζε άντρα και γυναίκα γιατί δεν είχε άλλους, ήταν σημαντικά στελέχη. Στο ΣΥΡΙΖΑ παντρευτήκανε αυτοί. Τώρα, επειδή θα γίνει ανασχηματισμός μετά από 10 μέρες, εγώ θα σου πω τρεις υπουργούς. Μαριλίζα Ξενού Γεωργοπούλου, ναι. Μαριλένα Κοπά, Νίκος Χριστοδουλάκης. Τρεις. Και οι τρεις σημαντικότατα βασικά στελέχη του Γιώργου του Παπανδρέου. Ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου. Την έχω γνωρίσει την κυρία Κοπά στο. Ναι, ήταν το δεξιχέρι του Παπανδρέου. Στην εξίσωση αυτή που ανέφερες. Στην εξίσωση που. Ναι, σωστό. Ήταν ευρωβουλευτή. Και πολύ καλός άνθρωπος. Καλό κορίτσι. Δίνω ιδιαίτερη σημασία εκεί. Με μια διαφορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά, Αλεξία και Βασίλη, ότι δεν έχει στελέχη. Δεν πρόβλεψε ότι μπορεί το 4 να γίνει 44 σε μια νύχτα και φτάσαν στο σημείο να έχουν στελέχη 5. Ένας Δραγασάκης, ένας Σταθάκης, αυτός που ξέρει ποιος είναι ο Σταθάκης, Βασίλη. Αυτός που είχε 3 εκατομμύρια και δεν τα δήλωσε στην εφορία. Και με τροπολογία τώρα πρόσφατα, εξαιρετικά. Ένας Φλαμπουράρης που κι αυτός είναι Πασόκος. Ένας Πρίτζης που κι αυτός είναι Πασόκος. Τι να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή. Άρα βλέπεις δηλαδή και στη. Γιατί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα δούμε κάποιους διοικητές στη νοσοκομεία να αρχίζουν να ορίζονται σιγά-σιγά. Ήδη σε 28 ήδη 11, μεγάλα. Σε 11, 11, 11 ναι. Νοσοκομεία ορίστηκαν. Θα δούμε δηλαδή αυτό που λέμε πολιτικό προσωπικό που θα πάει να αναλάβει θέσεις στην περιφέρεια, στην επαρχία, σε διάφορες δομές του κράτους. Πιστεύεις ότι θα είναι πιο πολύ πασοκογενές δηλαδή. Νομίζω ναι. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εάν δεν το στηρίξει το Πασόκ, έχει τελειώσει. Θα επιστρέψει σε μια νύχτα εκεί που ήταν. Θα είναι αγωνία αν θα είναι 3,1 ή 2,9. Να πούμε βέβαια στην εξίσωση που είπες πριν, που αναφέρθηκες για παράδειγμα για στελέχη που είχαν μια ανάδειξη, αν θες, από το Πασόκ και μια πορεία, ότι όλα αυτά έγιναν, να μην το ξεχνάμε, με την ψήφο του λαού. Α, πάντα. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ ψηφίστηκα, κύριε. Ψηφίστηκα. Δεν διαφωνώ. Με μια διαφορά όμως, Βασίλη. Έτσι. Διαβασίλη. Σήμερα που... από χθες η Αλεξία και εσύ με καλέσατε εδώ. Και εγώ το χάρηκα και ήρθα. Και το ευχαριστιέμαι αυτή τη στιγμή. Φαντάζεσαι να ερχόμουν και η πόρτα να ήταν κλειδωμένη γιατί είχατε πάει για καφέ. Mm-hmm. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Υποσχέθηκε, έκλεισε την πόρτα και μας άφησε απ' έξω. Έδωσε το γεγονός στην ακριβή του διάσταση. Έδωσε στην ακριβή διάσταση τώρα. Τι να λέμε τώρα. Mm-hmm. Και να μου λέμε ένα ηθελερίτη ότι το Σεπτέμβριο είπαμε αλήθειες. Παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι να είπαμε αλήθειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπογράψαμε προχθές 2,2 δις ακόμα. Mm-hmm. Από πού θα τα πάρουν, επανερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση. Από πού, από ποιον θα τα πάρουν. Από αυτό που παίρνει 2.000 συνέντευξη και παίρνει 800, από αυτό που παίρνει 1.000 και παίρνει 600, από αυτό που κόψαν το ΕΚΑΣ, από αυτό που κόψαν το επικουρικό. Από ποιον θα τα πάρουν. Θα έρθει ο Πούτιν να μας τα δώσει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Γιατί... Ο Πούτιν. Φαντάζομαι ότι μιλάς με πολλά στελέχη, όχι πολιτευτές κατά ανάγκη, μην το σου πω με χώρα από το. Με άτομα από τον ευρύτερο χώρο τη αριστερά. Σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα εγώ το να μην ξέρω τον Τσίπρα, δεν είμαι και υποχρεωμένος να το ξέρω. Αυτοί όμως που τόσο καιρό, χρόνια είναι στην αριστερά, ξέραν πρόσωπα και καταστάσεις, κάνουν τόσο λάθος. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω τον άνθρωπο να πέσανε από τα σύννεφα. Πω ότι πάθαμε με αυτό τον Τσίπρα, μας κοροϊδέψε, μας έλεγε άλλα. Δηλαδή δεν φαινότανε. Δεν είναι μόνο η ΛΑΕ. Η ΛΑΕ διαχώρησε τη θέση της μετά να σου πω ότι μπορεί να έχει και ένα λάθος. Δεν φαινόταν. Εγώ είχα την τύχη Θέλεις και μία φορά στον Διάρτη. Τόσο καλό ηθοποιό. Ναι. Εγώ μία φορά στον Διάρτη είχαμε κάνει Πού εκπομπή. Πού είναι το εθνικό. Πού είναι το εθνικό θέατρο να το βάλει. Είχαμε κάνει, είχα κάνει εκπομπή για τον Διάρτη. Είχα κάνει εκπομπή για τον Διάρτη και με τον Τσίπρα. Πριν από 2-3 χρόνια. Mm-hmm. 4. Όταν εγώ τον αντιμετώπισα απέναντι ένα νέο παιδί, ήταν απίστευτο. Λες ναι, αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, 50 χρόνια ο ελληνικός λαός περίμενε κάτι άλλο. Γιατί μου είπε κάποιος και για δεν ψήφιζε 50 χρόνια την αριστερά. Γιατί δεν ήταν έτοιμος ο λαός. Πίστευα ακόμα στο Πασόκ που σοσιάλιζε, πήρε τα συνθήματα του Κουκουέ το Πασόκ, τα ανέδειξε και έμεινε ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου. Μη συγκρίνουμε τώρα τα τσουτσέκια με τον Ανδρέα του Παπανδρέου. Δεν έχει σημασία να έκανε λάθη. Εγώ λέω ότι έκανε πολλά λάθη. Το μυαλό του όμως δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς που κυβερνάνε. Γεωργάκηδες, Κωστάκηδες, Αλεξάκηδες και πάει λέγοντας και Κυριάκος αύριο. Αυτοί όλοι είναι για τον Ανδρέα, ήταν μια χαψιά για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι αυτό Πασόκ... που λέμε, δεν σε βλέπω καν. αυτό. Λοιπόν, το Πασόκ έκλεψε τα συνθήματα του Κουκουέ και αναδείχθηκε. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι έκανε. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η αριστερά. Πρόσεξε, εδώ έχω μια διευκρίνηση ξεκάθαρη. Δεν ήρθε ο κομμουνισμός, μπερδευόμαστε. Ήρθε η αριστερά. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, το Κουκουέ μπορεί να είναι ξύλινο, mm-hmm. μπορεί να έχει μια παλαιολιθική εποχή, πολιτική, μπορεί να μην προχωράει μπροστά, αλλά αυτά που λέει τα τηρεί κινέντι μου.
Σε αυτό το λίγο ποσοστό που έχει, το 5, το 6. Μπορεί να μην γίνει 10, μπορεί να μην γίνει 9, μπορεί να μην γίνει 12. Καλά, ανοίγουμε τώρα μεγάλες κουβέντες. Δεν ανοίγουμε πολύ μεγάλες. Ανοίγουμε μια κουβέντα ότι ο Κουκουέ είναι σταθερό εκεί. Ναι. Δεν είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι Κουκουέ. Μα δεν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ότι είμαστε. Δεν είπε ότι. Όχι, κάνει λάθο. Που είπε ο Κατρούγκαλο είναι ο κομμουνιστή. Και ο Γλέζο. Ο μεγάλο Γλέζο έλεγε ότι. Βέβαια, προ τιμή του αποχώρησε. Έλεγε ότι είναι κομμουνιστέ. Μόνο κομμουνιστέ δεν είναι. Όχι απλά αποχώρησε, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι επικίνδυνο. Είναι προδότη. Λοιπόν, και κάτι μια τελευταία κουβέντα. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν κλεφταράδε. Αυτοί έχουν και κλεφταράδε και προδότε. Κλεφταράδε γιατί έχουν. Είναι 2-1. Ρίμαξαν τον τόπο. 2-1, σαν τον έχουμε κάποια σκάνδαλα. Εδώ τώρα. Έχουμε ένα σκάνδαλο. Σταθάκι έκλειψε 3 εκατομμύρια. Κάνει σκάνδαλο. Ναι, αυτά τα έκλεψε πριν. Τα έκλεψε, δεν ξέρω αν τα έκλεψε. Τα έκλειψε, τα έκλειψε. Ναι, προ κυβέρνηση, όχι σαν υπουργό. Σαν Πρίτανιες, στο Πανεπιστήμιο. Σαν Έλληνας πολίτης. Είναι σκάνδαλο. Αν το κάνεις εσύ, Βασίλη, είναι σκάνδαλο. Δεν είναι σκάνδαλο. Τι έπατε, έγινε τροπολογία. Όχι, όχι, δεν έχει προλάβει στον χρόνο. Εξάλλου, πιστεύω ότι είναι δύσκολο μέσα ένα χρόνο να ανακαλύψει το ρόλο. Το Πασόκ περάσαν 15 για να το ανακαλύψει. Συμφωνούμε στο ότι δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που υπάρχει σκιά αυτή να αναλάβει υπουργικό θόκο σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο, αφού ανακαλύφθηκε η σκιά. Παρετήσει. Ή τον παρετήσει, τον στέλνει σπίτι του. Από εκεί αποδεικνύει τη γύμνια. Για λόγο συμβολισμού και μόνο. Από εκεί αποδεικνύει τη γύμνια, ο Σταθάκης δεν υπάρχει. Σταθάκης δεν υπάρχει. Τώρα, κάνανε κόμματα. Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώς ουδέποτε στην Ελλάδα επικράτησαν όλοι αυτοί που φύγανε από το Μαντρίο. Ναι, δεν είδα να έχουν. Δεν έχουν δυναμική, φαίνεται. Η ιστορία του Λεβέντη είναι μια περίεργη ιστορία. Πώς ο άνθρωπος που γέλαγε όλη η Ελλάδα μαζί του τον κάνανε αυτή τη στιγμή. Ρυθμιστή του πολιτεύματος, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βλέπεις εκλογές. Όχι, όχι, ούτε για αστείο. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν εκλογές. Ποιος είναι ο ηλίθιος να πάει να πάρει αυτό το καράβι να το κυβερνήσει. Μέσα από ποιο καράβι, με πέντε φελούς από κάτω. Όποιο πέντε καράβι, θα βουλιάξει. Ποιος είναι ο ηλίθιος. Είπαμε ο Κυριάκος ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο έξυπνο πλάσμα της Ελλάδος, αλλά δεν είναι και ηλίθιος να αναλάβει αυτό το καράβι. Άμα το αναλάβει πια, η ιστορία θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Για να μην πω και τίποτα. Εγώ διαφωνώ, Νίκο. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου. Εντάξει, κάνει υπομονή. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξία. Επικοινωνιακά τουλάχιστον. Εάν πάρα δεν ήταν πολύ ο Τσίπρας και ήταν χθες ο Μητσοτάκης, δεν θα τα ψήφιζε. Τα έχουν ψηφίσει ήδη, Βρενικό. Να. Απλά. Άρα λοιπόν, είτε ο Μητσοτάκης έρθει, είτε ξανάρθει ο Γεωργάκης, είτε ο Σαμαράς. Μας το γνωστοποιούν τώρα. Δεν κυβερνάμε. Άρα βλέπεις όμως η σημερινή συγκυβέρνηση των 153 έστω να έχει βίο ακόμα αρκετό. Εμένα ο Πρωτόπαπας εχθές μιλώντας προσωπικά μαζί μου, ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας, σημαντικός στέλεχος του Πασόκ, μου ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι λέει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και εμείς μαζί και το ποτάμι, τότε δεν το συζητάμε Εθνικής Ενότητας. Αλλά εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση. Ναι. Τώρα θα μου πεις, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ήτανε πολύ, γιατί μου είπε το ίδιο και για τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία δεν ξανακυβερνάμε. Τελείωσε μαζί. Να το ξέρει από τώρα η Νέα Δημοκρατία, η οποία πιθανότατα θα είναι πρώτο κόμμα αύριο. Δεν θα είμαστε εμείς στο δεκανίκι της. Ας φτιάξει να βρει αλλού. Ποιο θα είναι, δεν ξέρω. Αν είναι μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ξανά είμαστε. Ας μην ξαναγίνει κυβέρνηση. Έτσι επιλέξει, μου είπε. Κάτι σαν την Ισπανία που 4 μήνες είναι χωρίς κυβέρνηση. Ο κόσμος, πώς βλέπεις και από την ιστοσελίδα, πώς βλέπεις, υπάρχει απάθεια, δεν θέλει να ακούει. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σου το πω απλά. Κάνεις μια ανάρτηση εσύ και βάζεις ένα θέμα που έχει να κάνει με πολιτική. Ναι. Λένε, α, τι φύγει από εδώ, ξέρω εγώ. Είναι έξω το αφεντικό που τα βλέπει. Θα σου πω κάτι. Έτσι, με λίγα νούμερα. Ναι. Στικούδι, 1500 άτομα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Πασόκ στην Κόρινθο, ξέρω. Όχι, ας το Πασόκ. Θα σου πω σοβαρό θέμα. Μας κόβουν τις συντάξεις από αύριο, 200. Στικούδι 1500. Α, και κάτι ακόμα μετράει. Και δεν το ξέρω γιατί. Θέλει αίμα ο κόσμος. Άμα δει δυστύχημα ή ατύχημα ή νεκρούς, γίνονται φωτιές. Πραγματικά πραγματικά. Λοιμούς, σεισμούς και καταπολισμούς, ανεξία, ο κόσμος μπαίνει. Μόλις του πίσω κόβουν τη σύνταξη, δεν μπαίνει κανείς. Εντάξει. Γι' αυτό επειδή κοιμόμαστε όρθιοι. Ίσως γιατί έχει πετσώσει ο κόσμος. Πώς είπε ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο κύριος Κοστούρος, να σηκωθούν εν πάση περιπτώσει από τον καναπέ. Εγώ θα έλεγα, είδα κάτι χθες. Ότι καναπές λέει με αγκάθια, οπότε να αναγκαστούμε να σκοτώσουμε. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Σιγά μην να σκονηθεί. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έρχονται δυσκολότερες ώρες, με λιγότερα λεφτά. Εμείς εδώ κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία μου. Πες μας κάτι όμορφο και ευχαριστώ για την Κορινθία. Η Κορινθία έχει πανέμορφες παραλίες. Ναι. Το λιμάνι τι κάνει εκεί της Κορινθού. Το λιμάνι της Κορινθού από τις 13 Μαΐου μεθαύριο, ναι. 13-14. Θα ξεκινάνε και θα έρθουν 8 ή 9 κρουαζιερόπλια. Μπράβο. Και πήρανε άδεια κρατική για να ανοίξουν και τις 9 Κυριακές. Το θέμα, Αλεξία, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται είναι μιας κάποιας ηλικίας,
που τα έχουν όλα μες στο καράβι. Έξω θα βγουν να πούνε μια πορτοκαλάδα, μια λεμονάδα, άντε να φάνε και ένα φαΐ που ίσως τους έχουν πει από την Αγγλία ότι πηγαίνετε να φάτε μουσακά ή ξέρω μια σαλάτα χωριάτικη. Δεν είναι οι τουρίστες που θα έρθουν να αφήσουν όπως αυτό που έχει το Ναύπλιο, mm-hmm. όπως αυτό που έχει Καλαμάτα αυτή τη στιγμή ή δεν ξέρω ποια άλλη πόλη θέλετε να βάλετε, ή ο Μιστράς, ξέρω εγώ, ή ξέρω πώς λέμε κάτω, δύο-τρεις ακόμα πόλεις. Η Κορινθία ήταν το Λουτράκι, το οποίο Λουτράκι είχε... Είναι καπί. Δεν ήταν μόνο... Λοιπόν, όταν θα είναι για ιαματικά θα σε φέρω μετά από 30 χρόνια. Άκουσε με, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Λοιπόν, πλατεία Συντάγματος, Κυριακή βράδυ, Βασίλη και Νίκο. Είμαστε με πολύ μεγάλη παρέα. Γινόταν το Bad Festival αυτό. Με τη... ναι. Λοιπόν, ήταν η κυρία Καλκούνου εκεί, βλέπαμε την κυρία Καλκούνου και κάποια στιγμή δίπλα μας σε διπλανό τραπέζι συζητούσαν αυτό το. Ήταν Αθηναίοι. Συζητούσαν το Ναύπλιο, το πόσο κοντά είναι, το πόσο ναι. τους βολεύει μια μισή ώρα δρόμου. Και γυρίζω εγώ έτσι πάρα πολύ βίνη. Λέω, γεια σας, άκουσα τυχαία τη συζήτηση. Το Λουτράκι δεν είναι πιο κοντά. Και γυρίζει, παιδιά, μία μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα όμως και την κοριτσάκι μου. Είναι καπί το Λουτράκι. Δεκαετία του 80, του 70, του 60 και πάνω γιατί, πίσω. Γιατί, γιατί αυτή η εντύπωση πέρασε. Το καζίνο εντωμεταξύ περνάει, έχει περάσει ήδη στην απαξίωση τα τελευταία 2-3 χρόνια που έφερνε νέο. Ναι. Δεν έχει σημασία με τα γνωστά συμπτώματα καταστροφής ή ευτυχίας. Σωστά. Ένα καζίνο δεν έχει ποτέ. Όμως εκείνο που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι όσο και αν ο κύριος Περιφερειάρχης με του συναυτό. Αγαπάει τη Μεσσηνία πάρα πολύ και την αγαπάει πάρα πολύ τη Μεσσηνία. Mm-hmm. Εκτός από τη Μεσσηνία υπάρχει και η Κορινθία, υπάρχει και η Αργολίδα. Έχουμε δηλαδή μια Πελοπόννησο δύο ταχυτήτων. Δηλαδή. Νομίζω ναι, ούτε συζήτηση. Όταν δώσαμε ένα εκατομμύριο για τη μυθιστορηματική Πελοπόννησο και απαξιώσαμε να μυθική. Δώσουμε. Μυθιστορηματική, εγώ ξέρω τι λέω. Γιατί δεν είναι μυθός, είναι μυθιστόρημα. Έτσι, λοιπόν, όταν δώσαμε ένα εκατομμύριο, 987.000 για να είμαι ακριβής. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τις 87, να τις δώσουμε στο Λουτράκι, να μην χαθεί το Ράλι Ακρόπολη, το οποίο ήταν ένα σημαντικό. Κατά τα άλλα, μπορεί και η Ομοσπονδία να είδε ότι είναι καλύτερη στιγμή. Η Λαμία έχει παράδοση, ας πούμε, στο Ράλι. Τα λεφτά ήταν, Βασίλη. Τα λεφτά ήταν. Έτρεξε ο Μπακογιάννης και μπράβο προς τιμή του, έδωσε το πακέτο και πήρε τους αγώνες. Γιατί εδώ το καζίνο, βέβαια, έχει κάνει πίσω, δεν είναι τα έσοδα που είχε κάποτε. Οπότε έχει κάνει πίσω, παρότι παραχώρησε τους χώρους κτλ. Να γίνουν απονομές ή οτιδήποτε, όμως δεν χρηματοδοτεί όπως έδινε. Χρειαζόταν κάποια χρήματα. Ο Γκιόνης ο Δήμαρχος το είπε καθαρά. Δεν το ήθελε η περιφέρεια το ράλι. Γι' αυτό και το χάσαμε. Ο περιφέρεια τη σημαίνει τα τούλης, έτσι. Μια και είπε τώρα ράλι, για να το αναφέρουμε, είχαμε και μια σημαντική επιτυχία στο ράλι Ακρόπολης. Ήρθε δεύτερος ο Αθανασούλας. Ο Αθανασούλας από την Κόρινθο, δεύτερος γενικής. Ακριβώς. Ναι. Να την Κόρινθος πάλι μπροστά. Ολογκρίνια είσαι. Ολογκρίνια είσαι. Και ο Διομήδης είναι, θα πάρει το πρωτάθλημα πάλι. Εμείς δεν είμαστε η Ολογκρίνια. Δεν έχετε την κρίνια εσείς. Όχι. Κύριος ο φίλος μου, αδερφός μου, ο Καμπός, όλο κρίνια είναι. Α, δεν ξέρω τι κάνει ο αδερφός σου. Εμείς πάντως εδώ δεν έχουμε κρίνια. Εμείς εδώ έχουμε το Mediterranean Youth Show. Θα το δεις σε λίγο. Περνάμε εξαιρετικά. Σήμερα είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι. Έγινε χθες ένα στο 360 Cafe Wine Bar. Πολλά events είναι. Είναι 82 ή 83. 80 plus. Σίγουρα. Ελληνικά ή όλο το... Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Πολύ έχουμε... σημαντικό. Λοιπόν, ξέρω ποιο θα σου αρέσει. Είναι το πρώτο. Ναι, θα το δεις. Το πάρει. Είναι αυτό που θέλεις να αγοράσεις, αλλά δεν βολευόταν στις δόσεις. Όχι. Ναι. Δεν μου άρεσε το χρώμα. Α, είχα θέμα με το χρώμα. Τι χρώμα το είχαν. Το έχουν λευκό. Πα. Όχι. Λερώνει. Όχι. Λερώνει. Λερώνει, το ξέρω. Είμαι στο πιο σκούρο εγώ. Είμαι το πιο σκούρο. Λερώνει, το ναι. Λοιπόν, και θα ευχαριστηθείς. Εμείς δεν έχουμε γκρίνεις εδώ. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις να γίνονται, να συμβαίνουν και να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Κλείνοντας, να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Σχολή Καλών Τεχνών, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, έχει το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακών Σπουδών Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Το δελτίο τύπου λοιπόν μας λέει ότι το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά 9-11 ετών, μαθαίνοντας τον εθελοντισμό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου από τις. Ώρα. Έχουν κάνει λάθος. Γράφουν ώρα 6:30. Τέλος πάντων, στις 6 φαντάζομαι, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα λοιπόν, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μαθαίνοντας τον εθελοντισμό. Είναι καλό για όλα τα παιδάκια να πάνε εκεί και να το παρακολουθήσουν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Ναυπλίου. Καλό θα είναι να πάνε στις 6, γιατί το γράφει 6:30.
Τελεία. Ας ξεκινήσουν εξπαράδειγμα, πρέπει να είμαστε στη μέση. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που έκανες τόσο δρόμο για να είσαι κοντά μας. Όχι, δεν έκανα τίποτα δρόμο, σου είπα. Ήταν χαρά μου, το ήθελα να το κάνω, δεν μου είχε βγει την προηγούμενη φορά. Ξέρεις γιατί σήμερα... το λέω, είναι πάρα πολύ απλό, γιατί άλλοι είναι δίπλα, ας πούμε, και βαριώνται. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και τηλεθεατές. Να είστε όλοι καλά. Και είναι αρκετοί να το ξέρεις. Γιατί εγώ είμαι απ' έξω και μπορώ να το παρακολουθήσω. Να σε καλά, Νίκο. Πολύ μέσα. Να σε καλά. Και δεν είναι γιατί είμαι συνεργάτης του σταθμού, είναι γιατί πάνω απ' όλα ένας συνεργάτης κοιτάει έχω... και να... Έχω... να τον ακούνε και 10 άνθρωποι. Έχω καταλάβει τι έχει άμα γίνει. Άμα είναι να με ακούει η Μαρία, θα δει γκρινιά. Με το που σε ακούνε και φωνάζεις, άμα να είναι Νίκο, πάλι φωνάζες, πάλι τα λέγες. Αυτό ακούς, το ξέρω. Έχω γκρινιά. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Αύριο και πάλι μαζί στις 9 από τον DRS 92,2 μας βλέπετε πάντα ζωντανά από το www.drtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live 24. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.